Συνάδελφοι, καλησπέρα. Παρακαλώ, καθίστε να ξεκινήσουμε. Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η τρίτη τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης Σιμητού. Παρακαλώ τον γραμματέα μας, τον κύριο Ανδρουλάκη, να πάρει παρουσίαση. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αναστασόπουλος Γεώργιος. Παρόν. Παρόν. Αναστασόπουλος Νικόλαος. Παρόν. Ανδρουλάκης Ανδρέας. Παρόν. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Παρόν. Παρόν. Αριανάς Δημήτριος. Παρόν. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης. Παρόν. Βερίκιος Δημήτριος. Παρόν. Παρόν. Βογιατζόγλου Αργυρούλα. Παρούσα. Γιανακούρας Δημήτριος. Παρόν. Παρόν. Δεν, με συγχωρείτε, αλλά δεν αφήνεστε. Γιανοπούλου Κλειό. Δεν έχει μπει ακόμα. Δαολάρης Γεώργιος. Παρόν. Παρόν. Θάνου Χρυσούλα. Θάνου Χρυσούλα. Παρούσα. 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 Θεοδωρόπουλος Δημήτριος. Παρόν. Κατσαρός Θεόδωρος. Παρόν. Καρακόνη Βαρβάρα Κατερίνη. Παρούσα. Παρούσα. Κρούσος Μενέλαος. Παρόν. Λαγδά Δέσποινα. Απούσα. Λεμπέσης Κολοκυθάς Ελευθέριος. Απών. Λιακόπουλος Χρήστος. Παρόν. Παρόν. Λιούτας Κωνσταντίνος. Παρόν. Παρόν. Μαργαρίτης Ηλίας Ερίκος. Παρόν. Με τηλεδιάσκεψη. Παρόν. Μητροβγένης Γεώργιος. Απών μέχρι τώρα. Μπόκαρης Γεώργιος. Παρόν. Μπουρνελές Νικόλαος. Παρόν. Ντίνος Νικόλαος. Παρόν. Παρόν με τηλεδιάσκεψη. Ρούσου Καλλιρόη. Παρούσα. Σκιαδοπούλου Γεωργία. Παρούσα. Παρούσα. Σταυρενουδάκης Κωνσταντίνος. Σταυρενουδάκης Κωνσταντίνος. Με τηλεδιάσκεψη δεν μας ακούει. Τζιβελέκας Ιωάννης. Παρόν. Παρόν. Τόλια Κυπουρού Ναυσικά. Απούσα. Η κυρία Λαγδά προσήλθε. Τσιλίφης Νικόλαος. Παρόν. Παρόν. Τσούτσουρας Δημήτριος. Είναι μέσα. Τσούτσουρας Δημήτριος. Θα μας πει σε λίγο. Χριστινάκη Όλγα. Παρούσα. Είμαι μέσα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Σταυρενουδάκης Κωνσταντίνος παρόν. Παρόν, παρόν. Χριστινάκη Όλγα παρούσα, 27 μέχρι τώρα. Τώρα ο Τσούτσουρας, Τσούτσουρας μας ακούει? Όχι. Τι θέλετε? 27 λοιπόν. 27 έχουν δηλώσει τουλάχιστον όσοι μας ακούσαν. Με τη Δέσποινα 28, ναι. Ωραία. 28 με τη Δέσποινα. Διαπιστωθείς λοιπόν απαρτίας, ξεκινάει η συνεδρίαση του Τρίτου Δημοτικού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ όσον αφορά για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και να εκφράσω τη βαθιά μου οδύνη, καθώς και τα συλληπιτήριά μου προς τους γονείς, τους συγγενείς και τους οικείους των ανθρώπων των οποίων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Εύχομαι ταχύ ανάρρωση στους τραυματιστέντες αυτού του τραγικού δυστυχήματος και θα παρακαλούσα το σώμα να σηκωθούμε και να αποδώσουμε ενός λεπτού τη σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, δεν ακούγεστε καθόλου. Εμείς από το... με τηλεδιάσκεψη δεν ακούγεστε καθόλου. Ακούγομαι? Τη διάσκεψη
Και σε ακούω εγώ τουλάχιστον τη τηλεδιάσκεψη. Τον πρόεδρο δεν τον ακούω και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκινάμε. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Κάθε σύντομο και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθώ και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος. Ταχεία ανάρρωση στα παιδιά, στον κόσμο που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή και δύναμη στους γονείς τους και στους οικείους τους για αυτό το τραγικό συμβάν. Τα υπόλοιπα μετά κατά την τοποθέτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλούμε, ξεκινάμε. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Τσίλη. Ναι, δεν μπορούμε να παρακαλώ, κύριε Μαργαρίτη. Παρακαλώ. Δεν ακούμε τίποτα. Δεν ακούμε, κύριε Πρόεδρε, τίποτα. Κύριε Πρόεδρε, όντως, δεν παρακαλώ, ακούμε να τίποτα. Το δούμε λιγάκι. Μπορούμε. Πριν ξεκινήσουμε, κύριε Τσιλίφη, παρακαλώ. Ναι, έχετε εντάξει το λόγο. Είμαστε. Έχετε το λόγο, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν. Λίγο κοντά στα μικρόφωνά σας έστω. Τώρα ακούγομαι. Θα ήθελα τώρα να εκφράσω... Ναι, τέλεια, Νικό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα και βεβαίως τις ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, να ευχηθούμε να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πατρίδα μας και να πω με την ευκαιρία ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο καλύτεροι, να μπορέσουμε να προλαμβάνουμε τέτοια συμβάντα για να μην θρηνούμε θύματα και να μην υπάρχουν και όλοι αυτοί οι τραυματισμοί, ειδικά θύματα νέων παιδιών. Πέρα από αυτό, θα ήθελα με την ευκαιρία να ανακοινώσω στο σώμα την υποψηφιότητά μου για το αξίωμα του Δημάρχου στις επικείμενες δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου του 2023. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσίλη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπουνελέ, παρακαλώ. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Ναι. Ναι, ακούμε πολύ καλά τώρα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, θεωρώ καθήκον μου να ανακοινώσω τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του Επιφανή... Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. ...του Επιφανή γιατρού Νίκου Τσιλίφη σε ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό το κάνω από σεβασμό σε όλους τους παρόντες, ενώ στο Συμβούλιο και βέβαια στους πολίτες που με εμπιστεύονται με την ψήφα τους όλα αυτά τα 20 τελευταία χρόνια. Πρέπει να δηλώσω ότι δίπλα μου θα επιστρατευτούν το σύνολο της αυτοδιοικητικής μου οικογένειας με στόχο την αναγέννηση του Δήμου. Καλό όλους τους πολίτες, επειδή μας παρακολουθούν πάνω από 4.000 απόψε, από ό,τι ξέρω, καλό όλους τους πολίτες λοιπόν του Δήμου να αγκαλιάσουν τον συνδυασμό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νίκος Μπουρελές. Ευχαριστούμε, κύριε Μπουρελέ. Κύριε Βογιατζόγλου, παρακαλώ. Και εγώ με τη σειρά μου δηλώνω την απόλυτη στήριξή μου στο πρόσωπο του Νίκου Τσιλίφη για τις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα είμαι στο πλάι του από τώρα και για πάντα.
Ευχαριστούμε. Κύριε Τζιβελέκα, παρακαλώ. Και εγώ θέλω να συνταχτώ στο πλευρό του Νίκου του Τσιλίφη, και εγώ και η οικογένειά μου θα στηρίξουμε την υποψηφιότητα του Νίκου του Τσιλίφη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Τζιβελέκα. Λοιπόν, προχωρούμε. Μπαίνουμε στους σχέλους των ερωτήσεων και ανακοινώσεων. Ξεκινάμε από εσάς, κύριε Δαουλάρη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Συγγνώμη. Μ' ακούτε καταρχάς, για να μην με διακόψετε, κυρία Θάνου, μ' ακούτε? Γιατί εγώ το έχω αυτό πάντα. Όσο μπορείτε, νομίζω ότι όταν είστε πολύ κοντά στο κάνω μικρόφωνο, εμείς από το σπίτι σας ακούμε πολύ καλά. Κύριε Δαουλάρη, να σας διακόψω εγώ? Όσο μπορείτε κοντά στο μικρόφωνο να και όλα μια χαρά. Τη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη και μέσω τηλεδιάσκεψης έχει. Μπορούμε να τα αποφασίσουμε. Δεν μπορούμε να τα αποφασίσουμε. Γιατί δεν γίνεται. Αφού έχουμε ακόμα αυτή τη δυνατότητα, θα το δούμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν έρθει κάτι καινούργιο, θα το δούμε. Συγγνώμη, σας διέκοψα, αλλά κύριε Δαουλάρη, αλλά πραγματικά δεν γίνεται αυτό κάθε φορά. Δεν ακούω. Ευχαριστούμε. Κύριε Δαουλάρη, παρακαλώ. Πρώτον, με αφορμή την ανακοίνωση του κυρίου Τσιλίφη, να του πω καλή δύναμη και στην προσπάθειά του. Κύριε Δαουλάρη, δεν ακούγεται. Παιδιά, κλείστε την, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κύριε Δαουλάρη, μιλάτε. Ξεκινήστε, κύριε Δαουλάρη, παρακαλώ. Κυρία Θάνου, παρακαλώ. Έχει ξεκινήσει ο κύριος Δαουλάρης στην εισήγησή του, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω για να με ακούνε, δηλαδή. Εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη σε εσάς που μπαίνετε σε αυτόν τον αγώνα, έτσι, γιατί είναι ένα δύσκολο μονοπάτι, το έχω διανύσει αρκετά χρόνια. Και καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους που θα μπουν υποψήφοι. Σε ό,τι αφορά το θέμα με το θέλω να κάνω μια ανακοίνωση κι εγώ, αυτές τις μέρες έχουμε όλοι εκφράσει με το δικό μας τρόπο τον πόνο που νιώσαμε και με διάφορους τρόπους απευθύναμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των αδικοχαμένων στα Τέμπη. Θεωρώ ότι θέλουμε όλοι να εκφράσουμε και σήμερα τα συλληπιτήριά μας και ενδεχομένως να υπάρξει και μια κοινή αντίδραση για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας με ένα μεγάλο φτάνει πια, ίσως και με ένα ψήφισμα. Τι νόημα θα έχει άλλωστε αν από αυτή τη μεγάλη τραγωδία που στέρισε τη ζωή τόσων συνανθρώπων μας, δεν μας κάνει να αναρωτηθούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι σημαίνει όλα αυτά για τον τρόπο που διοικείται η χώρα μας και τον τρόπο που ασκείται η εξουσία στη χώρα μας. Ακόμα και εμείς που σήμερα αποτελούμε μέλη ενός Δημοτικού Συμβουλίου, ενός μικρού Δήμου, με τις αποφάσεις μας, με τις πολιτικές μας συμπεριφορές, δημιουργούμε αθέλητα ή και θελημένα καμιά φορά συνθήκες που στηρίζουν όλα όσα δημιουργούν τραγωδίες. Από όποια σκοπιά και αν δει κανείς το θέμα των Τεμπών, από όποια σκοπιά και αν προσπαθήσει να καταμερίσει ευθύνες στο σήμερα ή στο χθες, υπάρχουν κάποιες παθογένειες στην πολιτική ζωή του τόπου μας που έρχονται από παλιά, είτε είναι πρόσφατες και πρέπει να αλλάξουν. Και πρέπει να αλλάξουν τώρα. Όχι μόνο για να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα, αλλά διότι το αίσθημα αγωνίας και αδικίας, η αίσθηση εγκατάλειψης και απόγνωσης που νιώθει ο κάθε Έλληνας σήμερα, νιώθει στην καθημερινότητά του κάθε πολίτης ότι το κράτος δεν λειτουργεί σωστά. Εκεί που ταπεινώνεται από ανευθυνοϋπεύθυνους, εκεί που πρέπει να νιώσει οικέτης για να γίνει σεβαστό το αναφέρετο δικαίωμά του. Εκεί που κανένας δεν αναλαμβάνει με θάρρος την πολιτική ευθύνη και το πολιτικό κόστος να διορθώσει αυτά που δεν λειτουργούν. Είτε έρχονται λοιπόν από παλιά, είτε είναι σημερινά, η μερίσια διάταξη του Δήμου μας γεμίζει κάθε μήνα από τέτοιες περιπτώσεις. Προσπαθώντας να απαντήσω στο ερώτημα, γιατί να συνεχίσω να είμαι μέρος ενός συστήματος που απέτυχε να προστατεύσει τους συνανθρώπους μας στα Τέμπη, σκέφτηκα τα πολλαπλά παραδείγματα που πολλές φορές εμείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σταθήκαμε ασωστοί. Κοινά στοιχεία, αν έχουμε προσέξει σε όλες αυτές τις θετικές μας προσπάθειες, τα παραδείγματα είναι τρία: η συνεργασία, η συνέχεια. Και όταν τα συστήματα και διαδικασίες ελέγχου που διασφαλίζουν τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών. Συστήματα και διαδικασίες που δεν επαφέονται στη διάθεση και την ικανότητα του ενός ή του άλλου πολιτικού διαχειριστή, αλλά στη βαθιά και διαχρονική γνώση που συσσωρεύεται σε ένα κράτος που λειτουργεί σωστά. Συνεργασία λοιπόν, συνέχεια και συστήματα ελέγχου της εξουσίας. Το ερώτημα που θα τεθεί είναι, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα τρία σε όλες τις λειτουργίες του κράτους, απλά. Διότι ως πολιτικοί πολλές φορές και όσοι καθόμαστε σε μικρότερες καρέκλες ευθύνης, όπως είμαστε εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση, πολλές φορές παρασυρώμαστε από την αλαζονία, την αυταρέσκεια, τον εγωισμό και παρεστάνουμε τους μικρούς θεούς. Έχεις πρόβλημα, θα στο λύσω εγώ. Η εξάρτηση που δημιουργεί ένα κράτος που δεν λειτουργεί σωστά από πολιτικούς που εξυπηρετούν πολίτες αντί να υπηρετούν τη χώρα, είναι στην Ελλάδα όχι μόνο συστημικό πρόβλημα,
αλλά και απόλυτη πηγή εξάρτησης του πολίτη από το κόμμα, το πρόσωπο ή την οικογένειά μας. Και ενώ γίνονται βήματα κατά καιρούς για να σταματήσουν αυτές οι εξαρτήσεις, παραδείγματα είναι το ΑΣΕΠ, η Διάβγεια και, άλλοι θεσμοί, οι πολιτικοί μας συνεχίζουν να αντιστέκονται και να κρατάνε στα χέρια τους εξουσίες. Εξουσίες που θα έπρεπε να ανήκουν σε διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των πολιτών από κάθε πολιτικό συμφέρον. Σε διαδικασίες που θα ελέγχονται καθημερινά όσο χαμηλά ή όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Από το πώς χρηματοδοτούμε πολιτιστικούς φορείς σε ένα Δήμο μέχρι ποιος επιτρέπεται να παρακολουθεί ποιον και κάτω από ποιες συνθήκες. Δεκάδες τα παραδείγματα της ζωής του Δήμου μας που σας έχω επισημάνει εγώ και οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ζητούμε να αλλάξουν διαδικασίες. Πολλές φορές μιλάμε για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, τις χρηματοδοτήσεις έργων που να αξίζουν να γίνουν και όχι για να χαίρονται οι εργολάβοι. Θα κλείσω την τοποθέτησή μου με ένα ερώτημα που κάθε μία και ο καθένας μας αξίζει να αναλογιστεί όταν θα μείνει μόνος του. Αξίζει η καθημερινή δόξα που δίνει η εξάρτηση του πολίτη όταν την αντιπαραθέσει κανείς με τον πόνο που νιώθουν όλοι όσοι χάσανε από λάθη, παραλήψεις, χειρότερα από σκοπιμότητες, τους ανθρώπους τους και τα παιδιά τους? Αξίζει να έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας να εξυπηρετούμε, να βολεύουμε, να τακτοποιούμε φίλους, συγγενείς, ψηφοφόρους μας σε μια θέση όπως τακτοποιήθηκε ο Σταθμάρχης που ακούμε και να αφήνει να κρέμονται ζωές από τα χέρια του? Αξίζει κάποιος να είναι υπουργός, δήμαρχος και σε οποιαδήποτε θέση του εμπιστευτεί η κοινωνία των πολιτών όταν με τις αποφάσεις του δεν αλλάζει αλλά συντηρεί ένα σύστημα που στέλνει στο θάνατο? Προσωπικά για μένα όχι. Σήμερα η ελληνική κοινωνία και ο λαός ζητάει πρώτα από την κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση που διοικεί τη χώρα 4 χρόνια, να αναλάβει τη δική της ευθύνη και να την αναλάβει σοβαρά και χωρίς επικοινωνιακά τερτύπια. Γιατί με τις κινητοποιήσεις του, ο λαός στέλνει ένα μήνυμα στο πολιτικό σύστημα ότι πρέπει να δουλέψει σκληρά, να είναι σοβαρό, ώστε η χώρα μας να μην θρηνήσει ποτέ άλλα θύματα από καταστάσεις όπως αυτές που ισχύουν στα τρένα μας. Θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τα θέματα. Ναι. Καταρχάς παρατηρείτε το τελευταίο καιρό ότι γίνονται κάποια έργα στην Παπαναστασίου που είναι και στην Αγίας Βαρβάρας όπου έχουν καταλάβει το πεζοδρόμιο και δεν μπορούν να... πρέπει να βγαίνει κάποιος στο δρόμο δηλαδή. Και γίνεται και είδα ότι σήμερα υπήρξε και μια αντίστοιχη ανάρτηση κάπου σε κάποιο φόρουμ από αυτά που βλέπουν, μου το στείλανε κάποιος δημότης, ότι υπάρχουν και κάποια αντίστοιχα έργα και στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Ηλιοπόλεως που ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Αυτά αν προσέξετε, σαν Δήμος πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή ότι βγαίνουν αναγκαστικά σε κεντρικό δρόμο κάποιος για να περπατήσει. Δεν έχει άλλο τρόπο. Τα έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να προσέχουμε δηλαδή τους πολίτες για να μην θρηνήσουμε και εμείς θύματα από τη δική μας ανευθυνότητα ή την ανευθυνότητα κάποιων που δεν προσέχουν αυτές τις διαδικασίες. Επίσης, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει αύριο, από ό,τι είδα, μια εκδήλωση που οργανώνεται σαν Δήμος, η οποία είναι την ημέρα της απεργίας. Δεν ξέρω αν μπορούσατε να την αναβάλλετε αυτή την εκδήλωση και προγραμματίστηκε, δεν ξέρω, μου δείξατε το... γιατί νομίζω κιόλας ότι συμπέπτει, αύριο είναι δηλαδή η μεγάλη γενική απεργία, την οποία γι' αυτό αλλάξαμε και το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, και με την συζήτηση που είχαμε και με τον γραμματέα που μας ενημέρωνε προχθές. Και όπως είδατε συνεργαστήκαμε να μην πάμε μετά, ήρθαμε μια μέρα πριν. Γιατί κανονικά εφόσον το αναβάλαμε, το Συμβούλιο θα πρέπει να έρθει την προσκλήσεις και να πηγαίναμε αργότερα. Μας ενημέρωσε ο γραμματέας ότι υπάρχουν κάποια σοβαρά θέματα που θέλετε σήμερα να προχωρήσετε και γι' αυτό δεχθήκαμε, όπως είδατε όλοι οι συνάδελφοι και οι επικεφαλείς, να προχωρήσουμε. Θεωρώ όμως περίεργο το ότι υπάρχει αύριο μια εκδήλωση και μάλιστα, πώς να το πω, για να ευθυμίσει ο κόσμος στη συγκεκριμένη στιγμή. Όπως γνωρίζετε, πολλές εκδηλώσεις έχουν αναβληθεί. Νομίζω ότι είναι λίγο κάπως αυτό το πράγμα. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Θοδωρή τον Κατσαρό. Πρόεδρος είναι, εσείς δεν είστε στη δημοτική επιχείρηση. Εμείς έχουμε ζητήσει να αντικαταστήσουμε κάποιο μέλος που είχαμε με τον αναπληρωτή του. Σας είχαμε στείλει τις παραιτήσεις. Δεν έχουμε ενημερωθεί πότε θέλετε να σας στείλουμε τον αναπληρωτή του. Με τον κύριο Ντίνο, απλώς πριν αρρωστήσει, ναι. Εντάξει, γιατί απλώς ρωτάω για να ξέρω εάν έχει αλλάξει κάτι, γιατί νομίζω ότι σε είχαν στείλει το Δεκέμβριο τις παραιτήσεις, γι' αυτό το λέω. Κύριε Κατσαρέδη, θα απαντήσετε μετά μόλις έρθει η σειρά σας. Κρατήστε το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χριστινάκη, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
Δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω να μιλήσω. Κάποιες φορές φαντάζομαι ή ελπίζω ότι θα μπορούσα να σοπάσω και με τη σιωπή να ακουστούν πολύ περισσότερα πράγματα. Φαντάζομαι όμως ότι κάνω και λάθος. Οπότε να αναφερθώ στο συμβάν αυτό που απασχολεί έντονα την κοινωνία μας, γιατί όλοι αισθανθήκαμε ότι ο καθένας από μας θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη θέση και ότι λίγο πολύ ζούμε σε μια ρώσικη ρουλέτα που όμως δεν είναι θέμα τυχαιότητας, είναι θέμα ευθυνών. Κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Κάποιοι άνθρωποι σήμερα έχουν θάψει τα παιδιά τους, έχουν θάψει τα προσφυλή τους πρόσωπα, κάποιοι άλλοι αγωνιούν έξω από ΜΕΘ και όλη η κοινωνία ζει ένα συλλογικό τραύμα αυτή τη στιγμή που προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Η κοινωνία από τη μια πλευρά προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί και από την άλλη κάποια κέντρα προσπαθούν να χειραγωγήσουν για μία ακόμη φορά την κοινή γνώμη ώστε να μην καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιος κατάλληλος χρόνος για να ξεσηκωθούμε όλοι και να φωνάξουμε και επιτέλους να πέσουν όλες οι κουρτίνες και να είμαστε όλοι ειλικρινείς, γιατί αυτό τελικά είναι που λείπει και αυτό ήταν το πρόβλημα και αυτό θα συνεχίσει δυστυχώς να είναι το πρόβλημα, είναι τώρα. Προφανώς και ενός λεπτού σιγή είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι αύριο θα πρέπει να είμαστε όλοι στο ίδιο σημείο. Θα πρέπει να βρεθούμε όλοι στο κέντρο της Αθήνας και να διαμαρτυρηθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και να ζητήσουμε ό,τι αυτή τη στιγμή μας έχει στερηθεί, που είναι ακόμα και αυτή η ελπίδα. Δεν είχα προετοιμάσει προφανώς να πω κάτι, γιατί είμαι πολύ μικρή για να μιλήσω για αυτό το γεγονός. Θα ήθελα κι εγώ να ευχηθώ να είναι η τελευταία φορά που ζούμε κάτι τέτοιο και να μην υπάρξουν άλλες μανάδες που να χρειαστεί να περάσουν αυτή τη διαδικασία και πατεράδες που θα χρειαστεί να περάσουν αυτή τη διαδικασία. Και να πω ότι οι ευθύνες οι δικές μας είναι διπλές και τρίδιπλες και τετράδιπλες. Και πολλές φορές το έχουμε πει αυτό εδώ. Και κάποια φορά σας είχα ρωτήσει πώς μπορείτε να κοιμάστε το βράδυ ησυχώς. Το λέω με καλή πρόθεση, ότι πραγματικά με τις ευθύνες που κουβαλάμε δεν μπορούμε να αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη ή στη συνήθεια ή στο έτσι γίνεται και να τα προσπερνάμε. Δεν γίνεται να κυκλοφορούν φορτηγά χωρίς άδεια, να κάνουν εργασίες, τα σχολεία να έχουν προβλήματα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, δεν θέλω να ακουστεί αυτή τη στιγμή ότι μιλάω αντιπολιτευτικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας για να μην έχουμε τέτοια συμβάντα, γιατί δεν είναι πολύ το χρονικό διάστημα που λέγαμε εδώ για το παιδάκι από τις Σέρες και τι είχε συμβεί και να μην ξανασυμβεί και τώρα μιλάμε για πολύ περισσότερα θύματα. Κάποιοι ευθύνονται για όλο αυτό και είναι είτε αμέλεια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι αμέλεια, σε άλλες περιπτώσεις είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κατάλληλος χρόνος που ο καθένας κρίνει και τόπος που ο καθένας κρίνει να πει ό,τι θέλει να πει, είναι ο ίδιος το ορίζει αυτό. Νομίζω ότι συνεχίζουμε τη θητεία μας ως Δημοτικό Συμβούλιο και ελπίζω να είμαστε πολύ πιο χρήσιμοι για την κοινωνία όλοι μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστιναγή. Κύριε Λαγδά, παρακαλώ, έχετε το λόγο μετά. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω και εγώ με το δυσάρεστο γεγονός, το οποίο δεν είναι απλά δυσάρεστο γεγονός, είναι τραγικό γεγονός, αλλά είναι δολοφονία. Είναι δολοφονία με την πρακτική και με την τακτική των κυβερνήσεων από το 2000 και μετά. Με το ξεπούλημα της Τρένοσέ, με την αποξίωση των τρένων, με την αποξίωση των σιδηροδρόμων, με την απαξίωση που φέραν τα μνημόνια
και έφτασε η χώρα σε σημείο, λόγω των μνημονίων, να μην μπορεί να προσλάβει υπαλλήλους. Άκουγα ότι άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα 25 σταθμάρχες και τώρα ήταν 7-8, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά είναι τραγικά πράγματα. Όπως τραγικό θα ήταν αν γινότανε, που έχει γίνει στο παρελθόν, δυστύχημα με λεωφορείο, με τον οδικό άξονα. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί όλοι είμαστε θυμωμένοι, στεναχωρημένοι και οργισμένοι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό πρέπει να εκφραστεί δημόσια. Όταν έχεις μία κυβέρνηση η οποία λειτουργεί εγκληματικά, έτσι, προσπάθησε να συγκαλύψει ή να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στο σταθμάρχη. Δεν είναι ατομική ευθύνη, αγαπητοί συναδέλφες και συνάδελφοι. Δεν είναι ατομική ευθύνη, τίποτα από αυτό. Είναι μία κρατική ευθύνη, είναι μία ευθύνη του συστήματος που έτσι έχει μάθει να βιώνει. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο τον Δαουλάρη, όπως ανέπτυξε το θέμα της ρουσφετολογίας. Μιλάμε για μία ρουσφετοπολιτική και μία μικροπολιτική, που το συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ τώρα το συναντήσαμε με τον τραγικότερο τρόπο. Με τον τραγικότερο τρόπο. Και ειλικρινά, αν μέσα σε αυτό το τρένο ήταν άνθρωποι συνομήλικοι μου, των 55 και των 60 ετών, ενδεχομένως η κοινή γνώμη να ήταν: «Έβρε παιδί μου, έτυχε, έγινε κλπ». Χάσαμε ανθρώπους, χάσαμε νιάτα, χάσαμε τα παιδιά μας. Όλοι τον ίδιο πόνο νιώθουμε. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική που φέρνει η λιτότητα και η φτώχεια. Γιατί αυτή η κυβέρνηση εγκληματικά λειτουργεί και αυτό που κάνει είναι ότι έχει φέρει λιτότητα και φτώχεια και εξαθλίωση. Εμείς ως ανυπόταχτες γειτονιές, όπως άκουσα πολύ ευχάριστα και άλλες δημοτικές παρατάξεις, καλούμε αύριο στην απεργία. Η απεργία ή η αυριανή δεν είναι απλά να πούμε τον πόνο μας ή την οργή μας. Είναι να αλλάξουμε τον κόσμο. Έτσι, να πάμε προς το καλύτερο. Ένα δεύτερο σημείο θα ήθελα να ευχηθώ στον Νίκο τον Τζιλίφη, στην Αργυρό, στον κύριο Μπουρνελέ, στον Γιάννη. Καλή δύναμη σε αυτό που πάνε να ξεκινήσουν και στην παράταξη που θα δημιουργήσουν με τα παλιά στοιχεία που θα έχει μέσα βέβαια, με τα καινούργια που θα έρθουν. Και πραγματικά εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο τους. Και ένα τελευταίο, το οποίο μάλλον θα σας στεναχωρήσει, είναι ότι σήμερα, όσοι είδατε, είχαμε τη δίκη από τη μεριά των ανθρώπων της καταστολής για τον Βασίλη τον Μάγκο. Ωστόσο όμως χτυπήσαν τον πατέρα του. Ωστόσο στο Βόλο, έξω από τα δικαστήρια, είχαν συγκεντρωθεί οι άνθρωποι για συμπαράσταση στην οικογένεια, αλληλέγγυοι άνθρωποι. Και τι κάνανε? Φέρανε τα ΜΑΤ. Και τι κάνανε? Χτυπήσαν τον πατέρα. Χτυπήσαν τον πατέρα του νεκρού παιδιού που οι δυνάμεις καταστολής το σκοτώσανε. Και θέλουμε μετά να κάνουμε την Πυρκάλ Υπουργούπολη. Να γίνεται εδώ μέσα, τα ΜΑΤ να πηγαίνουν έρχονται έτσι, με το έλα να δεις. Είναι τραγικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Οι δυνάμεις καταστολής στη χώρα, έτσι, έχουν πάρει, είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία και ρίχνουν όπου βρουν. Όπου βρουν και ό,τι βρουν. Δεν πάνε να είναι μικρός, δεν πάνε να είναι μεγάλος, δεν πάνε να είναι ό,τι και να είναι. Λοιπόν, αυτά είναι τραγικά πράγματα και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να μην ακούγονται. Και το τελευταίο είναι ότι ο Γιώργος ο Μητροβιέννης έχει... Ναι, το τελευταίο είναι ότι ο Γιώργος ο Μητροβιέννης με πήρε τηλέφωνο, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί ούτε να συνδεθεί, γιατί έχει ένα θέμα με τη μαμά του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαγδά. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, παρακαλώ. Ένα που σε έτσι, κύριε Αστόλης, μπορεί να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εντάξει, εκφράζουμε τη θλίψη μας όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του. Ωστόσο, δεν φταίμε όλοι. Όπως κάπως υπόθηκε, τέλος πάντων, αν μπορεί να κάνω λάθος βέβαια, γιατί δεν κυβερνάμε όλοι αυτόν τον τόπο. Κάποιοι όμως κυβέρνησαν και κυβερνούν και φέρνουν ακέραιες ευθύνες. Δεν είναι τυχαίο που στη συνείδηση του λαού από την πρώτη στιγμή γκρεμίστηκε η συζήτηση περί ανθρώπινου λάθος. Σαφώς οι άνθρωποι κάνουν λάθος,
λάθη, όμως χιλιάδες κόσμοι που διαδηλώνουν όλες αυτές τις μέρες στην Αττική, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, πώς το λένε, διατρανώνουν και με το σύνθημά τους ότι δεν θα αφήσουν να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο που φέρει ακέραια τη σφραγίδα των πολιτικών που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται και σήμερα. Και δεν θα συγκαλυφθεί, γιατί η συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη σημαίνει να μείνει έξω από το κάδρο η πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων που υπηρέτησαν και υπηρετούν να αλλάξει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αυτή βρίσκεται πίσω από τα πανωτά ατυχήματα, την απαξίωση των υποδομών και τελικά τον τραυματισμό ή το θάνατο δεκάδων ανθρώπων, νέων στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Συγκάλυψη του εγκλήματος όμως είναι να μείνουν στο σκοτάδι και τα άλλα Τέμπη που μας περιτριγυρίζουν και απειλούν καθημερινά την ασφάλεια και τη ζωή μας, τη δουλειά, την εκπαίδευση, τις αστικές συγκοινωνίες, ακόμα και τα ίδια τα σπίτια του λαού. Κοινόμενος παρονομαστής όμως όλων αυτών των εγκλημάτων είναι το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους από τους επιχειρηματικούς ομίλους και του μικρότερου κόστους για το κράτος, που στρώνει το έδαφος βέβαια για νέες τραγωδίες. Για μένα δεν είναι και πολύ διαφορετικό, για μας δηλαδή, το ότι την Παρασκευή, με πληρωμένο βέβαια το λογαριασμό στην ΕΙΔΑΠ, αφαίρεσαν το ρολόι, έκοψαν το νερό, η ΕΙΔΑΠ, που αύριο μεθαύριο ιδιωτικοποιείται, από το σπίτι στην Αβίδου, που είχαμε δει πώς είχε γίνει η προσπάθεια για έξωση, με το να μπαίνει ο δικαστικός επιμελητής με τα πριόνια να ρίχνει την πόρτα. Εγκληματική πολιτική είναι και αυτή, σε μια χαμηλοσυνταξιούχο με τόσα προβλήματα, όπως εγκληματικό είναι και τα παλιά υποσυντηρημένα σχολικά κτίρια σε όλη τη χώρα, τα οποία μάλιστα δεν έχουν ελεγχθεί για την περίπτωση σεισμού, κάνοντας και το φιλοκάρδι μαθητών και γονιών να τρέμει. Το 50% των σχολείων είναι μεταξύ 30 και 50 ετών και μόνο στο 5% έχουν γίνει εργασίες συντήρησης. Μετά το σεισμό στην Αττική το 2019, οι μηχανικοί των υποστελεχωμένων δήμων σε όλη την Αττική έλεγξαν μόλις 909 από τα 3.080 σχολικά κτίρια. Σε 355 περιπτώσεις κλήθηκαν μηχανικοί της ΚΤΥΠ και στις μισές διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες. 29 σχολικά κτίρια, το 8% των ελεγχθέντων, κρίθηκαν εντελώς ακατάλληλα και εκενώθηκαν, που είναι μόνο ένα δείγμα από αυτή την εγκληματική πολιτική. Λοιπόν, γι' αυτό αύριο εμείς διαδηλώνουμε, απεργούνε τα εργατικά συνδικάτα, τα ταξικά σωματεία, ακριβώς για να μην αποσιοποιούνται αυτά τα εγκλήματα. Επίσης, θέλω να βάλω ένα ακόμα ζήτημα και κατά τη γνώμη μου και εκεί είναι που μπορούμε να πάρουμε απόφαση για ψήφισμα. Μέλη λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας καλούνται σε δίκη μετά από μήνυση που κατέθεσε πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας με την Ελληνική Αυγή, με το συνδυασμό της ναζιστικής εγκληματικής αυγής και τώρα εμφανιζόμενος ως υποψήφιος με το κόμμα του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη. Η συγκεκριμένη μήνυση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε στις 23 Δεκάτου του 2019 και είναι συνέχεια προηγούμενης μήνυσης που είχε καταθέσει ο ίδιος στις 13 Δευτέρου του 2019 εναντίον των στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και Δημοτικών Συμβούλων Καλλιθέας με τη λαϊκή συσπήρωση του Γιώργου Αντωνακάκη, Ρούλας Ελευθεριάδου και Γιάννη Βακαλόπουλου. Επειδή κατέδειξαν τη δράση του εν λόγω ως ένας από τους εκπροσώπους της ναζιστικής εγκληματικής χρυσής αυγής. Μάλιστα, η πρώτη μήνυση τον Αύγουστο του 2022 μπήκε στο αρχείο. Αυτή τη στιγμή μηνύει και άλλους δημοτικούς συμβούλους και άλλων παρατάξεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας πλην του ίδιου έχει πάρει ομόφωνη απόφαση ψηφίσματος και προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνη Σιμητού να καταδικάσει την κλήτευση σε δίκη Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καλλιθέας μετά από μήνυση για υποτιθέμενη συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας με την Ελληνική Αυγή, το συνδυασμό της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής
και τώρα εμφανιζόμενος ως υποψήφιος με το κόμμα του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη. Πρόκειται για παράδεκτο και προκλητικό γεγονός. Απαιτούμε να απευθεί οποιαδήποτε δίωξη, να μην γίνει καμία δίκη ως απόρρια της μήνυσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Θεοδωρόπουλε. Κύριε Γιάννα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ, εκφράζοντας τη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, να προσυπογράψω όλα όσα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι και να ευχηθώ ή να απαιτήσουμε όλοι μαζί το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο, η δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες και να καταδικάσει υπεύθυνους, αλλά πάνω από αυτό να προχωρήσουμε μπροστά αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος, τα τραγικά λάθη του παρελθόντος. Κύριε Πρόεδρε, γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτές τις μέρες σε πολλούς δήμους για το θέμα της απογραφής. Η απογραφή όπως έγινε, με τον τρόπο που έγινε, είναι η πρώτη φορά με τον τρόπο που επελέγει να γίνει, κάθε άλλο παρά πιστική είναι για την ορθότητά της και για τα αποτελέσματά της. Έτσι βλέπουμε σειρά δήμων, τον ένα μετά τον άλλο, να προσφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας για την ακύρωσή της, με δεδομένο ότι πέρα από την κατανομή των εδρών και τα λοιπά που υπάρχει για τις βουλευτικές εκλογές, για τους δήμους είναι σημαντική, γιατί έχει σχέση και με τους πόρους και με τον τρόπο που χρηματοδοτείται η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τους κεντρικούς αυτοδιοίκησης πόρους, πέραν το ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο από 30 τόσο, κατεμένει στα 25 νομίζω, 27, 29. Νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολήσει το Συμβούλιο μας και να είμαστε από τους Δήμους αυτούς που προσφεύγουν. Είναι πρόταση αυτή, κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε την ακούτε. Πληροφόρηση για τον Κυβερνοπάρκο δεν έχουμε καμία από την άλλη, καθώς επίσης και για την υπόθεση στα Νταμάρια. Και άκουσα και με εξέπληξε ότι αντιστρόφως ανάλογα με την σοβαρότητα της υπόθεσης των Νταμαριών, που θα έπρεπε νομίζω και οι δύο Δήμοι να απευθυνθούν σε ένα από στα μεγαλύτερα νομικά γραφεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς που προφανώς υπάρχει χρήμα πίσω από εκεί, εμείς αρκεστήκαμε στους νομικούς συμβούλους των Δήμων μας. Και το έμαθα και ότι και ο Βίρονας στους νομικούς συμβούλους του Δήμου του απευθύνθηκε. Δηλαδή, τέτοια υποβάθμιση σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, νομίζω ότι όχι αδική, είναι εγκληματική. Είναι εγκληματική. Ένα θεματάκι ακόμα, κύριε Δήμαρχε, υπήρχε παλιά μεταξύ Μητού και Δάφνης, αυτό. Το ένα, το Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης χρηματοδοτείται και είναι μέσα στον Ημιτό. Λοιπόν, τώρα με την, πώς το λέμε, με το χιονιά, έμαθα ότι ο Δήμαρχος Ηλιούπολης το έκλεισε. Εδώ θα πρέπει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και τις ευθύνες σας. Δεν είχε καμιά δουλειά ο Δήμαρχος Ηλιούπολης να κλείσει σχολείο που είναι μέσα στον Ημιτό. Όχι, δεν είναι δικό του. Δεν είναι δικό του. Διαβάστε τον νόμο. Είναι όπως ήταν το έκτο της Δάφνης μέσα στον Ημιτό. Το ίδιο είναι και αυτό μέσα στον Ημιτό. Καλό θα είναι να τα προσέχουμε αυτά. Έτσι. Εσείς το χρηματοδοτείτε. Εσείς έχετε την ευθύνη της λειτουργίας του. Άρα θα πρέπει να καταλάβουν και οι δίπλα τι, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Αυτά προς το παρόν και θα μπω σε λεπτομέρειες σε άλλα θέματα. Ευχαριστούμε, κύριε Ρίνα. Κύριε Ανδρουλάκη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Με τον κύριο Σοντονιάδης και έχουμε και κάποιον από την τηλεδιάσκεψη. Ωραία. Παρακαλώ. Να εκφράσω και εγώ τη λύπη μου για το έγκλημα στα Τέμπη. Απλά, εάν συνεχίσουμε κι εμείς να είμαστε σχετικά διάφοροι εδώ στο Δήμο, θα μας πούν και εμάς δολοφόνους, σε εισαγωγικά. Γιατί νομίζω και τα κτίρια, τα δημόσια, δεν έχει γίνει αντισεισμικός έλεγχος, ειδικά τα σχολεία, όπως το ανέφερε και πιο πριν συνάδελφος. Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούμε. Η οδοσήμανση, σας το έχω ξαναπεί πριν το έγκλημα, ότι θα γίνουν δυστυχήματα και πρέπει άμεσα να αλλάξουν ειδικά τα στόπ και άλλα πράγματα που είναι
σε άσχημη κατάσταση. Δεν βλέπω αλλαγές. Το μόνο που είδα είναι ότι φέρατε τις θέσεις στάθμευσης της ΑΜΕΑ που σας ζήτησα. Οι εργολάβοι κλείνουν πεζοδρόμια και μένουν και μήνες πολλές φορές και είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει λίγο να δρούμε άμεσα, νομίζω, ως Δήμος, για να μην έχουμε τα ίδια τα παρόμοια περιστατικά και εμείς εδώ στο Δήμο μας. Σχετικά με τις συνεδριάσεις, αυτό που είπατε ότι δεν μπορούν να γίνονται διαζώσεις. Επιμένω ότι οι συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται διαζώσεις. Έχει ήδη από χθες έχει λήξει το θέμα με την πανδημία, τυπικά τουλάχιστον. Όχι ουσιαστικά, αλλά έχει λήξει. Μου είπατε πριν ότι είναι, ο νόμος λέει ότι πρέπει να είναι μεικτές. Δεν υποχρεώνει. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε μεικτές. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει συνεχώς ένα πρόβλημα και δεν μας ακούνε, θα πρέπει να προσπαθήσουν να έρχονται όσοι μπορούν. Μία φορά το μήνα έτσι κι αλλιώς κάνετε συνεδριάσεις. Δεν κάνετε όπως άλλα δημοτικά συμβούλια, 2 και 3 και 4, να έχουν πρόβλημα να έρθουν. Μία φορά το μήνα όλοι μπορούμε να έρθουμε. Και αν δεν μπορούμε, υπάρχουν και άλλοι επιλαχόντες, νομίζω. Εντάξει, δεν μιλάω για κάποιους που έχουν πρόβλημα υγείας. Πάντα θα υπάρχουν 2-3-4 που έχουν κάποιο θέμα υγείας. Έτσι δεν το συζητάμε, ή κάποιο άλλο πρόβλημα σοβαρό. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αν υπάρχει κανονισμός για τα περίπτερα, κοινόχρηση των χώρων, κατάληψη κοινόχρησης των χώρων και λειτουργία των περιπτέρων. Ή απλά σε κάθε περίπτερο δίνουμε ό,τι αποφασίσει ο μηχανικός που πάει εκείνη τη στιγμή. Όπως και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που περιμένουμε, νομίζω, κάποιο καιρό να βγει ένας κανονισμός. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο θέμα με τις άδειες μετά αυτό το διάστημα. Όσον αφορά τη σελίδα, μια και εδώ έχουμε και ο Γενικός Γραμματέας, είναι και πληροφορικός, νομίζω, συνάδελφος. Επειδή το έχω πει χρόνια τώρα την ιστορία ότι έχει πολλά προβλήματα, κάποια έχουν λυθεί. Κάποια παραμένουν και μάλιστα γίνονται και επίτηδες. Παράδειγμα, απαγορεύεται το δεξί κλικ. Απαγορεύεται το αντιγραφή, επικόλυση. Απαγορεύεται το κλικ και μόνο στο κείμενο. Δεν μπορώ να καταλάβω, προσπαθώ να καταλάβω ποιο μυαλό σκέφτηκε αυτό το πράγμα σε δημόσια ιστοσελίδα. Να μην μπορεί ένας πολίτης, παράδειγμα, να κάνει αντιγραφή ένα κείμενο. Και την ίδια ώρα ανεβάζεται ένα ηχητικό από το κέντρο κοινότητας, πολύ σωστά για τα ΜΕΑ με προβλήματα όρασης. Πολύ σωστά. Και δεν μπορεί να πατήσει καν να δει τι λέει το κείμενο μέσα, γιατί το απαγορεύεται επίτηδες. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Επίσης, σελίδα, αν μπορείτε να το λέω εδώ και χρόνια. Είναι αυτή η ιστορία και πολλά άλλα πράγματα που τα διορθώσαν μετά από καιρό. Αλλά αυτό νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να εμφανιστεί, συνάδελφος, πληροφορικός, και να μας εξηγήσει το λόγο που το πρότεινε αυτό σε δημόσια ιστοσελίδα. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν έχω πάρει απάντηση χρόνια τώρα. Νομίζω θα μπορούσατε να βοηθήσετε εσείς στη διοίκηση, μια και αναλάβατε εδώ Γενικός Γραμματέας. Επίσης, οι αποφάσεις του ΔΟΣΟΥ είδα προχθές ότι, αν και τις βρίσκω από τη διάβια, είδα ότι είναι από τις 28 Τρίτου. Ένα χρόνο τώρα έχουν να ανέβουν στην ιστοσελίδα. Κάποια πράγματα που είναι υποχρέωση του Δήμου, καλό είναι να, εντάξει, είπαμε, να περνάει ένας μήνας, δύο, αλλά όχι ένας χρόνος. Επίσης, θέλω να ρωτήσω, το συντριβάνι στην πλατεία Δημαρχείου καταστράφηκε, πάει. Το ξυλώθηκε γιατί δεν προβλεπόταν να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Γιατί το φτιάξαμε και βάλαμε λουλούδια μέσα? Δεν ξέραν τα μέλη της διοίκησης που το φτιάξαν και βάλαν μέσα όλο αυτό το πράσινο, τα τυροδιά και όλα αυτά, ότι θα καταστραφεί? Γιατί, εντάξει, τη μελέτη πάνω κάτω την είχαμε δει. Δεν μπόρεσα να καταλάβω κι εγώ γιατί έγινε αυτή η προσωρινή για 1-2 μήνες επισκευή. Πόσο κόστησε, αν μπορείτε να μας πείτε, πόσο κόστησε αυτό το συντριβάνι, το οποίο τέλος δεν υπάρχει πια? Αυτά. Ευχαριστούμε. Κύριε Αντωνιάδη. Ο κύριος Αντωνιάδης, ο κύριος Μαργαρίτης και ο κύριος Λιούτας μετά. Παρακαλώ. Προσήλθε ο κύριος Μπινίσκος. Με τηλεδιάσκεψη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προφανώς έχουμε... Κύριε Αντωνιάδη, παρακαλώ. Προφανώς έχουμε προσυπογράψει όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη τραγωδία. Και ατυχώς ερχόμαστε εδώ κάθε φορά και επαναλαμβάνουμε κάποια θέματα. Κοντά στο μικρόφωνο, Κώστα! Και ερχόμαστε εδώ κάθε φορά και επαναλαμβάνουμε θέματα τα οποία άπτονται στην ασφάλεια και την προστασία των δημοτών μας και των πολιτών μας. Εδώ και 10 μέρες περίπου έχω στείλει ένα email τόσο στο Γραφείο Δημάρχου και στις τεχνικές υπηρεσίες. Έχω πάρει και αριθμό πρωτοκόλλου. Στο οποίο αναφέρεται η κατάσταση από το εργοτάξιο που έχει δημιουργηθεί στο χώρο του Θεάτρου Βράχων.
Εκεί λοιπόν για κάποιο λόγο έχουν σταματήσει εργασίες κάποιες μέρες τώρα, τουλάχιστον 2 εβδομάδες, δεν ξέρω στο περίπου. Έχει αποχωρήσει ο εργολάβος, δεν βρίσκεται στο χώρο τουλάχιστον τις ώρες που έχω εγώ επισκεφτεί το χώρο. Και έχει βάλει κάποιο πλέγμα το οποίο το έχει στηρίξει σε σιδερόβεργες, οι οποίες είναι στο ύψος των κεφαλιών των παιδιών που πηγαίνουν να παίξουν μπάλα. Οι σιδερόβεργες αυτές είναι άκρως επικίνδυνες. Θα μου πείτε τώρα στατιστικά μιλάμε. Μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και μετά θα έρθουμε και να λέμε να μην ξαναγίνει το ατύχημα. Έχουν αφήσει τα χώματα που έχουν από τις εξκαφές, τα οποία ένα διάστημα τα πετάγανε από την πίσω μεριά των βράχων, όπου πιθανότατα αποτελούν οι διάφορες τρύπες και τα έγκυλα φωλιές άγριων ζώων. Γιατί εκεί κυκλοφοράνε και αλεπούδες και άλλα άγρια ζώα. Μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Δεν έχω πάρει απάντηση. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για το αν έχει γίνει κάποια κίνηση προς τον εργολάβο. Πρέπει να λυθεί άμεσα αυτό το θέμα και δεν νομίζω πως είναι τώρα γραφειοκρατικό. Πρέπει άμεσα να λυθεί. Αν έχουν σταματήσει εργασίες, να μας πείτε γιατί έχουν σταματήσει. Εάν δεν συνεχίσουν άμεσα να αποκατασταθεί εκεί πέρα η περίφραξη και να μπουν τα καπάκια στις εξκαφές, υπάρχει επικινδυνότητα. Έχει στενέψει ο δρόμος που ανεβαίνει προς τα γήπεδα. Ανεποκατεβαίνουν αυτοκίνητα ταυτόχρονα με πεζούς. Δεν ξέρω τώρα αν περιμένουμε στην τύχη να μας σώσει από κάποιο ατύχημα εν δυνάμει, αλλά πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα, προχθές, όχι αύριο. Επίσης υπάρχει αυτό το ανοιχτό θέμα με τη μελέτη για την πτώση βράχων. Στα σύνορα Βύρωνα και Ημιτού, πριν από μια εβδομάδα, ίσως το Σαββατοκύριακο, δεν θυμάμαι πότε, έπεσε βράχος. Έχω και τη φωτογραφία του, ο οποίος έχει πέσει στη ρίζα μιας ηλεκτρικής, μιας κολόνας ΔΕΗ, στο δρόμο. Έτσι. Δεν ξέρω τι περιμένουμε και γι' αυτό. Τα αυτοκίνητα παρκάρουν ΣΥΡΙΖΑ στο Πράνες. Και εκεί περιμένουμε πάλι να μας σώσουν τα νούμερα, η στατιστική. Τι περιμένουμε ακριβώς? Έχουν περάσει 4 χρόνια περίπου. Έχουμε πει ότι υπάρχει προσφορά, υπάρχει το πανεπιστήμιο το οποίο θα κάνει τη μελέτη άμεσα. Ξέρω ότι ο Βύρωνας έχει εγκρίνει το ποσό, από όσο έχω μάθει. Και εν πάση περιπτώσει, ασχέτως από το τι έχει κάνει ο Βύρωνας, γιατί δεν το εγκρίνουμε εμείς? Δηλαδή, πάλι θέματα ασφάλειας των δημοτών. Απλά πράγματα. Τα οποία, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να είχαμε την πρόθεση να τα λύσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με το Δήμο, ο οποίος δεν απαντά ποτέ και σε κανέναν. Δεν απαντά στους δημοτικούς συμβούλους, δεν απαντά στους πολίτες και δεν απαντά στις ανεξάρτητες αρχές. Στον συνήγορο του πολίτη έχετε απαντήσει για τα θέματα που σας έχει θέσει ως δημοτική αρχή? Έχετε στείλει απάντηση? Από όσο θυμάμαι, μια φορά είχε σταλεί απάντηση από την αντιδήμαρχο, για να τα λέμε και τα σωστά, και το είχα αναφέρει και τότε. Άλλη, για κάποιο θέμα δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μια αποκατάσταση. Μια φορά έχει απαντήσει στα 4 χρόνια. Έχετε απαντήσει στις νέες επιστολές του συνήγορου του πολίτη? Καλό θα ήταν να μας ενημερώσετε γι' αυτό. Το πώς παραλαμβάνουμε τα έργα. Πάλι θέμα ασφάλειας βέβαια, αλλά είναι και θέμα διαφάνειας. Έτυχε τώρα και κληρώθηκα να συμμετέχω στην παραλαβή ενός έργου. Έχω στείλει επανειλημμένα email προς τις υπηρεσίες και έχω ζητήσει κάποια έγγραφα. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά τα έγγραφα. Και λέω εγώ τώρα, στην Ελλάδα 2-4-0. 4-0. Θα πάει 5-0. Δεν έχουμε τη σύμβαση ηλεκτρονικά. Δεν έχουμε το πρωτόκολλο παραλαβής ηλεκτρονικά, που δεν επαρελήφθη το έργο και τελικά έγινε αυτοδίκαιο παραλαβή και κάποια στιγμή θα πρέπει να το παραλάβει ο Δήμος. Έτσι είναι όλα τα έργα. Και μάλιστα έτυχε τώρα και μου στείλανε και ένα έγγραφο το οποίο ήταν για άλλο έργο που λένε πάλι τα ίδια. Δεν είναι δυνατόν να μην παραλαμβάνουμε τα έργα και να μην υπάρχουν τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να παραλυφθούν. Μου έχουν στείλει ένα πρωτόκολλο παραλαβής που λέει 150 λάμπες, 50 τετραγωνικά μέτρα σβήσιμο γκράφιτι. Πού, σε ποια πλατεία, σε ποιον τοίχο? Δεν θα έπρεπε να είχαμε τα σχέδια, δεν θα έπρεπε να είχαμε τα πιστοποιητικά? Έτσι γίνονται τα έργα στο Δήμο. Λοιπόν. Δημοτικό κτηνιατρίο, το ψηφίσαμε πριν από αρκετό καιρό, δεν βλέπουμε, δεν έχουμε υπάρξει κάποια ενημέρωση για το αν έχει προχωρήσει. Και επίσης δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, πέραν της προηγούμενης κουβέντας που είχαμε κάνει, για το αν υφίσταται αυτή τη στιγμή πρόγραμμα συνεχόμενο περίθαλψης και κάλυψης των τροφών για τα αδέσποτα. Για το έργο, συγγνώμη, το έργο που ανέφερα πριν ήταν η ανάπλαση βιοκλιματική των πλατιών του Δήμου Ημιτού. Συντήρηση, ναι. Για τα βιοκλιματικά. Και παρόμοιο έγγραφο υπάρχει για τη συντήρηση των σχολείων Δήμου Δάφνης Ημιτού. Το οποίο λέει και αυτό ότι δεν έχουμε ηλεκτρονικά τα έγγραφα. Πώς γίνεται η διακίνηση των εγγράφων στο Δήμο? Με τον κονδυλοφόρο θα μου πείτε. Μάλιστα. Και δεν είναι αποδεκτή απάντηση, ελάτε στα γραφεία να τα δείτε, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει υποχρέωση η διοίκηση να απαντάει εγγράφος όχι μόνο στους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και στους πολίτες.
Είδαμε μια ανάρτηση στη Διάβγεια που έγινε σύσταση γραφείου πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας, μετεωρολογικών φαινομένων, φυσικών καταστροφών, ό,τι υπήρχε το βάλαμε μέσα. Συμβουλεύεστε τους νομικούς αν υπάρχουν στο Δήμο για το πώς βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις. Προβλέπετε να υπάρχει αυτοτελές γραφείο πολιτικής άμυνας μαζί με το αυτοτελές τμήμα, τμήμα πολιτικής προστασίας. Δεν προβλέπετε πουθενά αυτό. Ο Δήμος οφείλει να έχει αυτοτελές γραφείο πολιτικής προστασίας. Τελεία. 4662 του 2020 ο νόμος. Το είχαμε πει πριν από 3,5 χρόνια. Είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε κάποια κοινή συνένεση εδώ πέρα για να το ιδρύσουμε. Δεν ιδρύθηκε ποτέ. Και βλέπουμε τώρα αυτή την απόφαση, η οποία βγήκε σε συνέχεια μια συγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Μια συγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν υπάρχει αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας. Δεν μπορεί να τα έχετε όλα αχταρμά. Πρέπει να βγάλετε άλλη απόφαση, άμα θέλετε, και να κάνετε ένα αυτοτελές γραφείο πολιτικής προστασίας, το οποίο θα στελεχωθεί ή θα βγάλετε μια απόφαση μετά, όπου τοποθετείτε κάποιους υπαλλήλους στο γραφείο της πολιτικής προστασίας. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα, Δημάρχε. Πρέπει να, κάποια στιγμή να πει σε μια σειρά ο Δήμος. Έχουν γίνει τα σχέδια, τα προβλεπόμενα για τις διάφορες καταστροφές, τις οποίες βγάζει οδηγίες κάθε χρόνο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε, για παράδειγμα, σχεδιασμό για το Βορέα. Έχουμε, για παράδειγμα, σχεδιασμό για τον Εγκέλαδο. Ανέφεραν οι συνάδελφοι πλην για τα κτίρια. Έχει γίνει ο έλεγχος ο αντισεισμικός για τα κτίρια. Και όχι αυτός που πάμε και κοιτάμε και παίρνουμε ένα χαρτί από τον προστάμενο τεχνικών υπηρεσιών. Αντισεισμικός έλεγχος, δευτεροβάθμιος. Ή περιμένουμε από το κράτος να στείλει κάποιον. Υπάρχει κάποια κίνηση, αλλά θα είναι πολύ αργά πάλι. Θα λέμε, αν δεν προλάβαμε και θα ψάχνουμε να δούμε ποιος στείλει από τον Κολοκοτρώνη. Αν τα ελέγξει ο Κολοκοτρώνης και ο Καποδίστριας. Εκεί θα φτάσουμε μετά. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πράγματα αστεία, είναι σοβαρά. Και θα έπρεπε ο Δήμος να αναλάβει. Τόσα έργα δίνονται σε απευθείας αναθέσεις και τόσα έργα γίνονται με προκηρύξεις. Δεν θα έπρεπε να διατεθεί ένα κονδύλι. Να έρθουν εδώ πέρα οι μηχανικοί, να φωνάξουν το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Yeah. Να κάνει τους ελέγχους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το αν θα βγουν τα κτίρια κατάλληλα ή όχι είναι δευτερεύουσα σημασίας. Πρωτεύουσα σημασίας είναι να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία και τη ζωή των πολιτών μας. Δεν μπορούμε να έχουμε σαν δικαιολογία ότι αν έρθουν θα βγουν τα κτίρια κατάλληλα. Οπότε τι θα κάνουμε μετά. Ωραία. Άμεσα τα ζητήματα αυτά. Έχουμε ζητήσει ένα από αυτά που έχουμε ζητήσει είναι να μας πείτε το ποσοστό επί του συνόλου του προϋπολογισμού που έχει πάει σε κατευθείαν αναθέσεις. Το αν μας το έχετε πει, οκ, okay, αλλά το θέλουμε και γραπτός. Και να μας πείτε από πού προκύπτει αυτό. Τώρα μου το λέτε εδώ, δεν μου λέει τίποτα. Άρα περιμένουμε να μας το πείτε και γραπτός με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πυρκάλ, κυβερνοπάρκο, τσιμεντοπάρκο. Δεν είδα, δεν ξέρω, σαν τον πρωθυπουργό μας κι εσείς. Και αυτός δεν ήξερε ούτε ότι δεν υπήρχαν οι σημάνσεις στα τρένα και δεν υπήρχαν οι σταθμάρχες. Δεν ήξερε τίποτα. Εκείνος ακολουθείτε τη γραμμή την κυβερνητική. Δεν ξέρετε, δεν ακούτε και δεν γνωρίζετε κάτι. Μάλιστα. Μια μικρογραφία δηλαδή της κεντρικής πολιτικής κίνησης μεταφέρεται στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Δάφνης Σιμητού. Εξαιρετικά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Περιμένουμε να μας πείτε ποιες ενέργειες θα κάνει ο Δήμος για να αποτρέψει το τσιμεντοπάρκο. Είπατε και εσείς, ούτε ένα κυβικό τσιμέντο στην Πυρκάλ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα το κάνετε αυτό. Yeah. Ξέρετε ότι έχει βγει απόφαση απολωτρίωσης. Σκοπεύει ο Δήμος να παρέμβει στο δικαστήριο. Θα κάνετε προσφυγή. Είναι η μόνη διοικητική πράξη αυτή τη στιγμή που, για την οποία μπορούμε να προσφύγουμε ως Δημοτική Αρχή ή ως Δήμος, εν πάση περιπτώσει. Θα κάνει κάτι ο Δήμος. Θα προσφύγουμε. Θα φέρετε εδώ πέρα ένα σχέδιο όλοι μαζί να πάμε να προσβάλλουμε αυτή την απολωτρίωση που γίνεται, μπας και σώσουμε το Δήμο. Κύριε Αντωνιάδη, έχετε ολοκληρώσει. Ευχαριστούμε. Όχι, δεν έχω ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ, γιατί έχουμε επειδή το χρόνο σας. Παρακαλώ. Είχαμε κάνει μία πρόταση. Κλείστε πριν. Είχαμε κάνει μία πρόταση και είχαμε κουβεντιάσει εδώ πέρα για το πρόβλημα που υπάρχει με τις ταχύτητες που αναπτύσσονται σε κάποιους δρόμους του Δήμου. Και είχαμε προτείνει κάποια συγκεκριμένη λύση. Δεν ξέρω αν την έχετε σκεφτεί και αν προτίθεται ο Δήμος να προχωρήσει σε κάποια μέτρα για τη μείωση των ταχυτήτων στους δρόμους αυτούς. Πάλι μιλάμε για επικινδυνότητα. Τα περισσότερα θέματα για τα οποία μιλάμε είναι επικινδυνότητα. Και για να το κλείσω, επειδή ο πρόεδρος έχει γίνει αυστηρός. Είναι θέμα πρόεδρο, είναι θέμα χρόνου. Θέλω να θέσω και εδώ υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και θέλω να έχουμε και την δεδομένη συνεννόηση και συμφωνία ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στην οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού. Τόσο του νερού. Στην προσπάθεια της κυβέρνησης μέσω του νομοσχεδίου που θα περάσει την άλλη εβδομάδα μάλλον,
να θέσει ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο θα επιχειρηθεί η ιδιωτικοποίηση του νερού, του βασικού αγαθού νερού. Ό,τι έχει πιάσει αυτή η κυβέρνηση το έχει πεθάνει κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Τη ΔΕΗ την πληρώνουμε, λες και πληρώνουμε και εγώ δεν ξέρω τι χρυσάφι. Τα νοσοκομεία τα έχουν διαλύσει, δεν θα υπάρχει τίποτα. Ωραία. Τώρα παίρνει σειρά το νερό. Πρέπει λοιπόν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να δηλώσουμε όλη την αντίθεσή μας σε αυτή τη μεθόδευση, διότι σε λίγο θα πληρώνουμε το νερό όπως πληρώναμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μαργαρίτη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, εγώ θα ήθελα να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στους δολοφονημένους 58 ανθρώπους των Τεμπών και να ευχηθώ και να ελπίζω ότι η δικαιοσύνη αυτή τη φορά θα κάνει τη δουλειά της. Δεύτερο, θέλω να εκφράσω προς τη νέα παράταξη του κυρίου Τσιλίφη κάθε επιτυχία για το καλό των δημοτών μας. Και να κάνω και μια ερώτηση προς τον κύριο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων. Αγαπητέ κύριε Αντιδήμαρχε, μπορείτε να μου πείτε γιατί ακυρώσατε στην Οικονομική Επιτροπή τους όρους διακήρυξης με το θέμα το ΜΑΠ. Και τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Φυσικά, μη μου πείτε ότι το φέραμε πίσω διότι το ένα ή το άλλο. Η υπόθεση είναι ότι αυτά τα ΜΑΠ πονούν το Δήμο μας και τις διοικήσεις του Δήμου χρόνια. Ποτέ δεν ήταν στην ώρα τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα θέμα, το οποίο είναι μια διαδικασία κάθε χρόνο, δεν μπορεί να γίνει στην ώρα. Μάλλον μπορώ να το καταλάβω, διότι βλέπω εδώ ανυπαρξία της Δημοτικής Αρχής. Δεν μπορεί τα ΜΑΠ, που είναι απαραίτητο εργαλείο για τη λειτουργία και για τη ζωή, αν θέλετε, των εργαζομένων να καθυστερεί χρόνια. Τα γάλατα, 2-3 χρόνια. Τα παίρνουν σε χρήμα και σε είδος μετά από 2 χρόνια οι άνθρωποι. Στολές, πράγματα, θαύματα, το ίδιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, επειδή το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, αν έχετε κάποιο σοβαρό επιχείρημα, να μου πείτε γιατί κάνατε ανάκληση τον ΜΑΠ του 22 για το 23 και πότε πρόκειται να γίνει το νεότερο. Και φυσικά μην τα ρίξετε στις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είστε εσείς. Εσείς εκτελείτε, εσείς διατάζετε, εσείς άρχετε εντός εισαγωγικών αυτού του Δήμου. Μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε. Έχετε αφήσει, λυπάμαι, στον αυτόματο πιλότο τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μαργαρίτη. Παρακαλώ κύριε Δημαρχέ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα και στην αρχή της προλόγησα να εκφράσω πάλι τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες, καλή δύναμη και ανάρρωση στους ανθρώπους που είναι ήδη στα νοσοκομεία μας. Να πω εντάχει ότι σήμερα μπορεί να είχαμε εκπλήξεις. Κάποιες βέβαιως. Λίγο πιο κοντά, κύριε Δημαρχέ, στο μικρόφωνο, αν θέλετε. Λέω ότι σήμερα είχαμε κάποιες εκπλήξεις αναμενόμενες κατά με βεβαίως, αλλά εδώ δεν είναι χώρος για να συζητήσουμε τα παραταξιακά, μας. Αλλά εν ευθέτω χρόνο θα απαντήσω. Και κλείνω εδώ. Πάμε τώρα στα θέματα του Δήμου μας και σε ερωτήσεις που έχετε κάνει. Τα έργα που αναφέρθηκαν από τον κύριο Δαουλάρη έχει δίκιο ότι έχουμε επισημάνει πολλές φορές και έχω στείλει εγώ προσωπικά τον υπάλληλο που τον έχουμε έξω για να κοιτάει αυτά τα θέματα. Πάμε πολλές φορές ώστε να τηρούν, δεν είναι δικά μας τα έργα αυτά, είναι οι λεγόμενες φυσικό αέριο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΔΑΠ, όλες αυτές οι εταιρείες. Τους έχουμε επισημάνει την προσοχή τους. Συζήταγα κιόλας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι πλέον, επειδή δεν πάει άλλο αυτό, να θεσμοθετήσουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα του κανονισμού μας, ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουν. Όσον αφορά την εκδήλωση αύριο, ήδη έχουμε μιλήσει με την εταιρεία και πάει προς αναβολή. Όσον αφορά την απογραφή, την κοιτάμε στενά
και μιλάω και με άλλους δημάρχους, δεν είναι τα τελικά αποτελέσματα αυτά. Καταρχήν, ξεχωρίζουμε την νόμιμη απογραφή από τη μόνιμη απογραφή. Τα ξέρετε, κύριε Αργιανά, καλύτερα από μένα. Υπάρχουν θέματα, το κοιτάμε, όμως δεν το έχουμε αφήσει. Όσον αφορά για τα νταμάρια, δεν έχει ακόμα κάτι γίνει με την υπόθεση. Βάλαμε έγκριτους δικηγόρους και εμείς και ο Βίρονας, όπως και το νομικό συμβούλιο του κράτους βεβαίως. Άρα δεν θεωρώ ότι κάναμε λάθος εκεί πέρα. Περιμένουμε την απόφαση. Θεωρώ και ευελπιστούμε να είναι προς το συμφέρον της πόλης μας. Αναμένουμε τα αποτελέσματά της. Το έργο εκεί θα συνεχιστεί. Περιμένουμε να βγει μια μικρή άδεια μικρής κλίμακος από το δασαρχείο. Ήμασταν άτυχοι γιατί άλλαξε ο δασάρχης. Όταν μόλις πήγαμε το φάκελο, άλλαξε ο δασάρχης. Το περιμένουμε, θα τελειώσει πολύ σύντομα. Γιατί δεν πιστεύαμε ότι δεν χρειαζόταν, αλλά τελικά χρειάζεται μια μικρή κλίμακα, δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό αυτό, Κώστα. Όσον αφορά το ένα το δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης που είπατε, εγώ μίλησα την ίδια μέρα με τον Δήμαρχο Ηλιούπολης για να μην το κλείσει, γιατί δεν χρειαζόταν. Γιατί εγώ έκανα αυτοψία τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σχολείο, επειδή ξέρουμε ότι είναι στο σημείο που βρίσκεται, είναι το πιο επικίνδυνο σχολείο μας, από θέμα παγετού εννοώ. Του είπα δεν χρειάζεται να το κλείσουμε. Αυτός αποφάσισε το δικό του σχολείο να το κλείσει. Το ότι είναι το σχολείο, το έχουμε εμείς στις σχολικές μας επιτροπές, αυτό δεν έχει σημασία. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα πάρω απόφαση για το δικό του σχολείο. Δεν μπορώ. Δεν έχω δικαιοδοσία στο δικό του σχολείο. Είναι Ηλιούπολης το σχολείο. Ανήκει στην περιφέρεια τη δικιά του, όχι στη δικιά μου. Μπορεί να είμαστε μαζί μέσα στον ίδιο χώρο, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά παρά αυτά μίλησα. Την ίδια στιγμή εγώ μίλησα μαζί του. Όσον αφορά το κανονισμό για τα περίπτερα, όχι, αλλά θα τον φέρουμε σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο, Ανδρέα. Όσον αφορά τα συντριβάνια, δύο συντριβάνια στην πλατεία που φτιάξαμε πριν 1,5 χρόνο, βάλαμε χώμα και λουλουδάκια. Το κόστος ήταν πάρα πολύ μικρό. Για να μην το αφήσουμε έτσι μέχρι να φτιαχτεί το έργο. Άρα και το χώμα το βγάλαμε και το πήγαμε αλλού, βεβαίως. Μόνο τα λουλουδάκια που πολλά τα είχαν καταστρέψει κιόλας, όσα σωθήκαν τα μεταφυτέψαμε αλλού, το χώμα το πήραμε και το πήγαμε αλλού. Άρα το κόστος ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Όσον αφορά το δημοτικό κτηνιατρίο, είχε κάνει και την επανέμβαση του κ. Αργιανάς. Πρέπει να αλλάξει στον ΟΗΗ, να συμπεριληφθεί στον ΟΗΗ για να μπει και κτηνίατρος και μετά να προχωρήσουμε στην σύστασή του. Άρα με την αλλαγή του ΟΗΗ θα γίνει και αυτό. Την απόφαση την έχουμε πάρει, θα αλλάξει ο ΟΗΗ. Όσον αφορά τα ΜΑΠΑ όξεση στην οικονομική, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για να γίνει καινούριο διαγωνισμός, κύριε Μαργαρίτη. Το 22, ήταν τέλος του 22, δεν προλάβει να γίνει ο διαγωνισμός. Θα γίνει καινούριο διαγωνισμός τώρα. Τα ΜΑΠΑ υπάρχουν στις αποθήκες, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Αλλά το τρέχουμε πάρα αυτά. Και τέλος, για το γραφείο πολιτικής άμυνας, το λεγόμενο που συστάθηκε σήμερα, ήταν υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Η οποία απορία από τον νόμο του 1974 από το Κυπριακό. Μας έστειλε έγγραφο το ΚΙΣΕΑ, το φτιάξαμε, βάλαμε τον αντιδήμαρχο τον κύριο Λιούτα και προσθέσαμε σε προπολογισμό, να το δείτε, και μια εισφορά με 2,10% από τα τακτικά μας έσοδα. Έχει και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρώσω, όσον αφορά το ψήφισμα που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση, εμάς μας βρίσκει σύμφωνος, άμα θέλετε να το ψηφίσουμε, να το ψηφίσουμε. Θέλετε να το βάλουμε σε ψηφοφορία. Νομίζω να το διαβάσω πάλι. Είναι, καταδικάζουμε απλά την ενέργεια μιας καταγγελίας που έγινε από κάποιον που είναι της Ελληνικής Αυγής, για να μην κινηθούν νομικά. Να το διαβάσω, θέλετε ή όχι. Συμφωνείτε. Συμφωνούμε. Συμφωνείτε, άρα ομόφωνα περνάει το ψήφισμα. Ευχαριστούμε, συνάδελφε, ομόφωνα. Μου επιτρέπετε. Με δυσκολεύετε, κύριε Αργιανά. Μια πολύ σύντομη ερώτηση για να πάω στους αρχηγούς. Να το. Δήμαρχε, ναι. για το θέμα που είπα προηγουμένως για την προσφυγή, για το αυτό. Λέω να πάρουμε μια απόφαση να σε εξοδοτούμε να προχωρήσεις στην προσφυγή. Και άστο να γίνει. Όταν έρθει η ώρα, το κάνεις. Μια απόφαση για προσφυγή για την απογραφή, ναι. Χρειάζεται, πώς το χρειάζεται. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αν το θέλεις, αν το θέλεις, προχωράς όπως θες. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο σε αυτό που είπατε πριν για τα συντριβάνια και τα λοιπά. Η δική μου τακτική ήταν ότι χρήσιμο υπήρχε όταν φτιάχναμε ένα έργο και έφευγε, να το μαζεύω για να χρειαστεί. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι εδώ στα συντριβάνια που υπήρχαν στον Ημιτό και στην Αγία Φωτεινή και εδώ απ' έξω και στην αυτή υπήρχαν μηχανήματα μέσα. Μέχρι που χορεύαν τα νερά, όλα αυτά πώς λέμε, ενισχυτές και τα λοιπά. Αυτά τι γίνανε. Τα πήρε και τα σήκωσε. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε, κύριε Ρινά.
απάντησες για το γραφείο του προστασίας. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Κατσαρό για να απαντήσει στον κύριο Δαουλάρη. Κύριε Κατσαρέ, έχουμε ολοκληρώσει. Κύριε Κατσαρέ, παρακαλώ, ναι, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στον κύριο Δαουλάρη στο ερώτημά του. Καλησπέρα και από μένα. Συλληπιτήρια στις οικογένειες. Πόσο πιο κοντά, ρε παιδιά. Τώρα μ' ακούτε. Παιδιά, κοντά μην το πιάνε, τι να κάνω. Εντάξει, εδώ. Να φωνάξω. Κύριε Κατσαρέ, πάρτε το διπλανό, γιατί μάλλον αυτό έχει πρόβλημα. Καλησπέρα και από μένα. Να συλληπιθώ τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. Είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονός, όχι μόνο για τις οικογένειες των θυμάτων, και για εμάς όλους. Κύριε Δαουλάρη, είχα μιλήσει με τον κύριο Ντίνο πριν την ασθένειά του και μου είχε και τηλεφωνικά γίνει συνεννόηση να παραιτηθεί και ο κύριος Σιγανός και ο κύριος Αναπληρωτής. Άμεσα θα γίνουν διαδικασίες. Έχω μιλήσει με τις υπολείπους και με τον κύριο Σταυριανάκο. Δεν είναι θέμα, είναι τυπικό καθαρά, δεν έχει γίνει κάτι. Okay, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κατσαρέ. Λοιπόν, είναι παρόν και ο πρόεδρος της κοινότητας Ημιτού, ο κύριος Ραφαήλ Μπενίσκος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, Άννα. Περνάμε στις δευτερολογίες των αρχηγών. Παρακαλώ. Δεν έχω να σχολιάσω όσα είπαμε ούτως ή άλλως. Θέλω απλώς να κάνω μια ερώτηση. Η εκδήλωση, από ό,τι κατάλαβα, τη σκέφτεστε για αναβολή, γιατί το μεσημέρι μας ήρθε ενημέρωση με email ότι το μεσημέρι ότι θα γίνει αύριο η εκδήλωση. Και με αφορμή γι' αυτό και ρώτησα. Δηλαδή, αν το έχετε αποφασίσει, απλώς να το ενημερώσουμε σήμερα που μας ακούνε ότι δεν θα γίνει. Ωραία. Ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω. Παρατήρησα, αυτή είναι μια εκδήλωση που έρχεται μέσα σε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων, είναι μια τυχαία εκδήλωση. Είδα και ότι είναι και ένα ποσό γύρω στα 10.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Το έβλεπα σήμερα. Είχε προγραμματιστεί κάτω από ένα πλαίσιο, είναι ημέρα, ξέρω εγώ, κάτι. Πώς μπήκε αυτή η εκδήλωση? Ήταν μια τυχαία εκδήλωση, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Τον πολύ, κύριε Δαουλάρη. Θέλετε, κύριε Χριστινάκη, κάτι? Παρακαλώ. Ναι, απλώς θα θέλω να υπογραμμίσω ότι η απάντηση το έχουμε απαντήσει 15.000 φορές. Δεν απαντάω για την πυρκάγα, δεν απαντάω για την πολιτική προστασία, δεν απαντάω για τα θέματα, εν πάση περιπτώσει, που θέτουμε. Προφανώς δεν μας καλύπτει. Απλώς το αναφέρω για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, όσοι μας ακούνε. Ούτε επίσης πλέον στο τέλος της θητείας μας καλύπτει το «θα φέρουμε τον κανονισμό για τα περίπτερα». Δηλαδή, είναι 3 χρόνια τώρα που έχουμε πει για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει γίνει τίποτα, όπως δεν έχει γίνει για τη συγκοινωνία τη δημοτική και για ένα άλλο σωρό θέματα που υποτίθεται ότι είχαμε συμφωνήσει ότι θα γίνουν. Αυτό. Κύριε Χριστινάκη, ευχαριστούμε. Κύριε Λαγδά, παρακαλώ, θέλετε το λόγο? Ναι, να καλέσω, παρακαλώ, και πάλι αύριο στην απεργία. Να είναι μαζική, εργατική, ταξική η συμμετοχή όλων μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Θεοδωρόπουλε, θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι? Νομίζω ότι, εντάξει, μπαίνει σε δεύτερο συνεχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα με τα σχολεία που βρίσκονται είτε σε κοινό συγκρότημα είτε στεγάζονται. Δηλαδή, είναι πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί τρόπος να λυθεί. Βεβαίως, εντάξει, εμάς η αντίληψή μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίος φορέας, να υπάγονται στην ΚΔΙΠ, να ελέγχονται από την ΚΔΙΠ, που είναι ο αρμόδιος φορέας αυτή τη στιγμή, ο πρώην ΟΣΚ. Αλλά, εντάξει, είναι δεύτερη φορά το ίδιο ζήτημα, δηλαδή. Ευχαριστούμε, κύριε Θεοδωρόπουλε. Λοιπόν, παρακαλώ. Θέλετε το λόγο, κύριε Τζιβελέκα? Ναι, ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αρχικά, όχι, να αποσαφηνίσω, γιατί ακούγεται με τα Τέμπη και δεν ακούγεται ωραίο, και επειδή μου έχουν στείλει και μηνύματα, η απόφαση του Συμβουλίου έχει πάρθει στις 20 Φεβρουαρίου. Εντάξει, όχι, απλά για να μην παρεξηγηθούμε ή γίνει καμιά ότι έχει γίνει αυτό το δυστύχημα και εμείς ετοιμάζουμε να κάνουμε
κάποια εκδήλωση. Και από εκεί και πέρα, αύριο το πρωί θα βγει επίσημη ανακοίνωση ότι θα ακυρωθεί η εκδήλωση και θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία. Ευχαριστούμε για την δουλειά. Να διευκρινίσω ότι δεν είπαμε ότι ότι έγινε. Επίσης, η απεργία έχει προκηρυχθεί εδώ και μέρες. Δηλαδή, τη Δευτέρα πήραμε εμείς τηλέφωνο για να αλλάξουμε, έτσι. Ωραία. Κύριε, για μία ερώτηση, για να μπούμε στα θέματα. Πρόεδρε, συνήθως οι παρεμβάσεις μου είναι χρηστικές. Το ξέρω να κάνετε χρήση της παλιάς ιδιότητας και το ξέρετε ότι το σέβομαι. Εντάξει, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε ολοκληρώσει. Απλά είχα πει την άλλη φορά ότι οι προβολείς που έχουν μπει στην πλατεία, οι Μητού, χτυπάνε πάνω στην Κωνσταντινούπολη και τυφλώνουν τους οδηγούς. Εχθές, περνώντας από την Κωνσταντινούπολη και πηγαίνοντας προς τη Χαραυγή, και μάλιστα στο σημείο που γίνεται, στην Αγία Φωτεινή, που γίνεται τα δυστυχήματα που λέγαμε κτλ., ο προβολέας που είναι πάνω στην ψηλή κολόνα, που φωτίζει, εγώ τους είχα βάλει για αυτούς, που φωτίζει την εκκλησία, είναι γυρισμένος πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Χτυπάει στα μάτια όλων των, πώς το λέμε, των αυτοκινήτων που πηγαίνουν προς τα πέρα. Καλό θα είναι να το δουν λιγάκι οι ηλεκτρολόγοι μας, γιατί μήπως άλλαξαν λάμπα και τη γυρίσανε, δεν ξέρω τι έχει γίνει, πάντως είναι επικίνδυνα. Ευχαριστούμε, κύριε Ρινά. Λοιπόν, συνάδελφοι, προχωρούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ξεκινάμε με το θέμα πρώτο. Έγκριση της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο για την εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του έτους. Γίνεται κατόπιν κλεισίματος και του έτους. Είμαι εδώ για, άμα χρειάζεται κάποια, έχετε κάποια πορεία. Είναι και η κυρία Καστριώτου μέσα για να βοηθήσει, άμα χρειαστούμε. Παρακαλώ να την ψηφίσουμε ή όχι, ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, προχωρούμε στην ψήφιση. Α, έχετε ερώτηση, παρακαλώ. Ναι. Κύριε Ανδρουλάκη, έχει το λόγο. Επειδή είδα ότι πέρασε μέσα στην αναμόρφωση η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων 2,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι μεγάλο ποσό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Νομίζω δεν θυμάμαι τώρα ποιο Υπουργείο κάνει σε αρκετούς Δήμους την ανακατασκευή των οδοστρωμάτων. Θα ήθελα να παρακαλέσω, τέλος πάντων, αυτή τη φορά και σε αυτό το έργο που είναι μεγάλο και σε οποιοδήποτε άλλο μεγάλο έργο, να μπορούσατε να παίρνετε τη γνώμη μας. Δηλαδή, παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις για οδούς που είναι δεκάδες χρόνια που δεν έχει γίνει. Δεν έχουν κατασκευαστεί καθόλου τα. Δεν έχει γίνει ασφαλτόστροφη, ενώ κάποιοι άλλοι γίνονται κάθε 5 χρόνια. Αυτό πρέπει, θα μπορούσαμε δηλαδή να πάρετε τη γνώμη μας. Εγώ δεν λέω να πούμε τους δικούς μας και δεν είναι το θέμα να έρθω να πω, ελάτε, φτιάξτε το σπίτι μου, το δρόμο κάτω από το σπίτι μου. Το θέμα είναι να βρούμε 5-10 προτάσεις που πραγματικά μπορεί να ξεχαστούν. Αυτό. Μην έρθει το έργο, το δούμε στο τέλος, λέμε μπράβο, γι' αυτό είμαστε εδώ, να κάνουμε προτάσεις. Να έρχονται δηλαδή τα θέματα και πριν προχωρήσουν από εδώ, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως αυτό, παράδειγμα. Ανδρέα, για να σε βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Ξέρεις πολύ καλά ότι τη μελέτη τη φτιάχνει η τεχνική υπηρεσία. Βγαίνει έξω στους δρόμους και βλέπει ποιοι είναι ακατάλληλοι και τους προτείνει μετά, τους φέρνει για ψήφιση οικονομική και όπου, στα όργανα που πρέπει, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα όμως, με μεγάλη μου χαρά θα ακούσω αν πρέπει να βάλουμε ακόμα έναν έργο. Το έργο δεν έχει βγει ακόμα σε δημοπρασία, από το ξέρεις. Άρα μπορούμε να κάνουμε και πάνω στη μελέτη και εφόσον περάσει και εγκριθεί το έργο, μπορούμε να κάνουμε κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Άρα είμαστε εδώ για να ακούσουμε κάθε πρόταση που μπορείς να μας κάνεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Δημαρχέ. Κύριε Δουλάκη, παρακαλώ, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Αναστασόπουλος Γεώργιος. Ναι. Κύριε, με συγχωρείτε, κύριε Γραμματέα. Ναι, ναι. Έχω σηκώσει χέρι να μιλήσω. Ναι, ναι, δεν θα το είδαμε προφανώς κανένας. Ναι, κύριε Μαργαρίτη. Μιλήστε, κύριε Γραμματέα. Παρακαλώ, δεν το είδα, συγγνώμη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η διοίκηση του Δήμου, εφαρμόζοντας πιστά τις κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης του παρεταλητηρίου, καθώς και τις οδηγίες από τα αρμόδια Υπουργεία, και δεν μπορεί να συντάξει πραγματικούς, ρεαλιστικούς και εφαρμόσιμους προϋπολογισμούς. Και ο φετινός προϋπολογισμός είναι αμιγώς διαχειριστικός,
χωρίς όραμα, χωρίς καμία ουσιαστική κοινωνική διαβούλευση, χωρίς καμία συμμετοχικότητα που το απαιτεί και ο νόμος. Όπως έχω πει πολλές φορές, ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός και αιώλος, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα με τις συνεχείς αναμορφώσεις. Δεν θα σταθώ για άλλη μια φορά σε κωδικούς και ποσά, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με το γνωστό ράψε ξύλων των αναμορφώσεων δεν έχει και μεγάλη σημασία. Μπαίνουν 10 κωδικοί σήμερα με 10 ποσά, αύριο αλλάζουν, τους παίρνουμε από εδώ, τους πάμε από εκεί. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Θα σταθώ όμως σε δύο κωδικούς που μου έκαναν εντύπωση. Ο πρώτος είναι ότι μειώνεται, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να μου απαντήσετε, 30% τα ΜΑΠ. Και επειδή προηγουμένως μου είπατε ότι υπάρχουν στις αποθήκες ΜΑΠ από το 2022 κτλ, για να μην πω ότι λέτε ψέματα, θέλω να μου το αποδείξετε. Να μου πείτε τι χρήματα υπάρχουν στον προϋπολογισμό του 2022 και αν αυτά μπορούν να καλύψουν το 2023 μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και πόσοι από το 2023 υπάλληλοι, το 2023 υπάλληλοι έχουν πάρει ΜΑΠ. Θα ήθελα να μου το δώσετε έστω και εγγράφος. Να το απαντήσω. Όχι, τι εγγράφος. Απαντάμε στο πρακτικά κρατάμε. Δεν χρειάζεται εγγράφος. Αλλά μπορεί να κρατάμε. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Στα πρακτικά. Εσύ μπορεί να μην έχεις εμπιστοσύνη πουθενά, αλλά υπάρχουν πρακτικά, κύριε Μαργαρίτη. Τουλάχιστον μετά από 30 χρόνια πρέπει να το ξέρετε αυτό. Να απαντήσω. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απαντήσω. Όταν μου λες να ότι απαντήσω. Να μου πεις λοιπόν, να μου απαντήσεις τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, mm-hmm. πόσοι από το 2023, το 2023 υπάλληλοι έχουν πάρει τα ΜΑΠ. Τα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία είναι οι γαλότσες, οι ταμπουφάν και ό,τι χρειάζεται είναι για άλλα. Μισό λεπτό. Είναι και άλλα. Δεν θα σου πω όλα τα ΜΑΠ ποια είναι τώρα. Λοιπόν, εγώ τα ξέρω ποια είναι τα ΜΑΠ. Εσύ τα ξέρεις, να μου πεις. Και εγώ πολύ καλά τα ξέρω. Άφησε με να απαντήσω όμως. Λοιπόν, το ότι είπα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην αποθήκη μας ΜΑΠ τα οποία αν έρθει αύριο ένας υπάλληλος θα τα πάρει, θα τα πάρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Άμα θες, τι πιστεύεις, αν θέλεις, όχι. Αυτά είναι όμως δεδομένα. Από εκεί και πέρα, μετά από 30 χρόνια τουλάχιστον από σένα, θα περίμενα να ξέρεις ότι όταν κάνουμε ένα προϋπολογισμό και βάζουμε σε κωδικούς χρήματα και. Στη συνήθι συμβάστο που εγώ είναι ένα έτος, καταλαβαίνεις ότι όταν έχουμε φεύγει και ο Μάρτιος, μπαίνουμε Απρίλιο και ένας διαγωνισμός θέλει τουλάχιστον 2 μήνες, το ποσό θα. Μισό λεπτό. Το ποσό θα χωριστεί στο 23 και στο 24. Έκανα καλά που τα έκοψα από το προϋπολογισμό του 23 ή όχι για να τα βάλω στο 24. Ρητορικό το ερώτημα. Τουλάχιστον μετά από 30 χρόνια από σένα δεν πρέπει να με ρωτήσει το ίδιο πράγμα. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, είμαι 30 χρόνια λοιπόν. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια ποτέ δεν έχουν γίνει σωστά τα ΜΑΠ. Ποτέ. Και δεν μου απαντήσατε για το 2023 πόσοι από τους μόνιμους, τους οχταμηνίτες και τα λοιπά υπαλλήλους τώρα εν ενεργεία έχουν πάρει όλα τα ΜΑΠ. Όσοι τα δικαιούνται. Δεν εννοούμε ούτε τις γαλότσες μόνο, ούτε τα γυλαίκα μόνο. Τα ΜΑΠ είναι μια σειρά προϊόντων. Είναι και τα γάλατα, είναι και τα φάρμακα, είναι και άλλα πολλά. Είναι 4 πράγματα, αν δεν απατώμε, αν θυμάμαι καλά. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθος που δημιουργείται κάθε χρόνο με τα ΜΑΠ. Φταίτε απόλυτα οι διοικήσεις, διότι δεν δίνετε σωστές κατευθύνσεις στις υπηρεσίες. Είναι απαράδεκτο Απρίλη μήνα μεθαύριο, μέσα Μάρτη να είμαι ακριβολογώ, και να μην έχει βγει να μην έχουν βγει τα ΜΑΠ του 23. Θα περιμένουμε να φτάσει ο Αύγουστος για να τα βγάλουμε μαζί 23-24. Δηλαδή πρωτοφανή πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η άποψη δική μου. Ευχαριστούμε, κύριε Μαργαρίτη. Θα κατανοείται απόλυτα. Ευχαριστούμε. Συνεχίζω λοιπόν. Κύριε Δημάρχη, έχετε ο δεύτερος κωδικός που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ναι, το δεύτερο κωδικό, κύριε Μαργαρίτη, πείτε μας. Ναι. Ο δεύτερος κωδικός που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι για αυτή την έκτακτη επιχορήγηση για το σχολείο, στα σχολεία μάλλον, της τάξης των 160.000. Εμείς κάθε χρόνο ψηφίζουμε τα χρήματα για τα σχολεία που μας δίνει το κράτος φυσικά και πάντα τα ψηφίζουμε θετικά
και λέμε ναι, είναι λίγα και δεν φτάνουν. Πάντα ζητάμε περισσότερα, γιατί γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες των σχολείων είναι μεγάλες και διαχρονικές. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε για πού προορίζονται τα χρήματα αυτά, η επιπλέον επιχορήγηση εννοώ τώρα, και για να το πω έτσι ευθέως, επειδή πιστεύω πως είναι καθαρά προεκλογική παροχή, πού πάνε και ονοών νοήτου. Αν θέλετε μου απαντάτε. Βεβαίως και θα απαντήσω, γιατί δεν εννοείται τίποτα. Ό,τι θέλετε το καταγγέλλετε. Ελεύθερα εδώ πέρα λέτε τα πάντα. Λοιπόν, να απαντήσω. Αν και το θέμα είναι και πιο κάτω. Είναι και πιο κάτω. Προεκλογικά θα ήταν να τα δώσω για να κάνω κάτι από εδώ και μετά. Αυτά δίνονται για να κλείσουμε πληγές των σχολικών επιτροπών, οι οποίες γράφει και το έγγραφο πιο κάτω, αν το είχατε διαβάσει, ότι λόγω των κρίσεων και αυτά που περνάμε και λόγω της υποχρηματοδότησης που εμείς... Θα με αφήσετε να απαντήσω. Όχι. Με διέκοψα. Όχι. Δεν διέκοψα. Ολοκλήρωσες και απαντάω. Ολοκλήρωσες και απαντάω. Όχι, κύριε Μαργαρίτη, περιμένετε λίγο την απάντηση. Παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε. Μπορεί να μην σου αρέσει η απάντηση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμένα δεν μου αρέσει η απάντηση. Βεβαίως. Μπορεί να μην σου αρέσει. Λοιπόν, και ξαναλέω, ονοών δεν εννοείται. Και ξαναλέω, τα χρήματα αυτά που κατανέμουν τις δύο σχολικές επιτροπές είναι για να κλείσουν πληγές που έχουν δημιουργηθεί μέσα από αυτά τα τρία χρόνια της πανδημίας και της κρίσης ενεργειακής. Κυρίως. Γιατί δεν έδινες χρήματα πιο μπροστά, γιατί δεν τα έδινες πιο μπροστά. Με εγκαλείτε γιατί δεν έδινα πριν. Ξέρετε πόσα λεφτά έχω δώσει για τα σχολεία. Μάλλον δεν ξέρετε γιατί δεν τα κοιτάτε. Αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ είμαστε, άμα θέλετε αργότερα ή και τώρα να τα ψηφίσετε. Μα επιτρέπετε να χρωστάτε. Έστω και τώρα, κύριε Μαργαρίτη. Έστω και τώρα, κύριε Μαργαρίτη. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε, συνάδελφοι. Κύριε Δουλάκη, παρακαλώ. Προχωρούμε στην ψήφιση. Κύριε Μαργαρίτη, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ. Έρχομαι, κύριε Πρόεδρε. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω. Παρακαλώ, κύριε Ανδρουλάκη. Ευχαριστώ, κύριε Μαργαρίτη. Ευθέως το λέω λοιπόν ότι τα χρήματα είναι καθαρά προεκλογικά. Ευχαριστώ, κύριε Μαργαρίτη. Είπαμε, ολοκληρώσαμε. Συγγνώμη, ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Ρωτήσατε, απαντήθηκε, επαναλαμβάνετε πάλι το προεκλογικά. Εντάξει, τώρα δεν είναι σωστό αυτό. Κάνω τοποθέτηση. Εντάξει, το έχετε πει τρεις φορές. Εντάξει, το είπαμε. Πιστεύουμε ότι το αίσθημα ευθύνης που έχουμε επιδείξει διαχρονικά ως αντιπολίτευση δεν μπορεί να γίνει αίσθημα συνενοχής ψηφίζοντας μια αναμόρφωση σε έναν εντελώς διαχειριστικό και αιώλο προϋπολογισμό. Έναν προϋπολογισμό που είναι σαν τον περσινό, ο οποίος παρεπιπτόντος έκλεισε με 40% και 50%. Ευχαριστούμε, κύριε Μαργαρίτη. Κύριε Δήμαρχε, λοιπόν, παρακαλώ. Με τους προϋπολογισμούς. Έχετε το λόγο. Και για να μην καταχραστώ άλλο το χρόνο σας, τελειώνω, λέγοντας ότι εμείς θα καταψηφίσουμε αυτή την αναμόρφωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ μια τοποθέτηση, γιατί ο κύριος Μαργαρίτης μάλλον ξεχνά ότι εφάρμοζε, και θα το πω ακόμα μια φορά, αφού σας αρέσουν οι επαναλήψεις, κύριε Μαργαρίτη, και σας αρέσουν να τα ακούτε, όταν ήσασταν εσείς διοίκηση πριν κάποια χρόνια, εφαρμόζατε προϋπολογισμούς 50, 60, 70, 80 εκατομμυρίων, δεν ξέρω που φτάνατε, γιατί βάζατε την ιδέα. Έχω την ιδέα αυτή, βάλω 20 εκατομμύρια. Έχω την ιδέα αυτή, βάλω άλλα 10 εκατομμύρια. Τα λεφτά υπήρχαν? Όχι, βεβαίως. Κάπου υπήρχαν, στον αέρα όμως. Άρα, αν ο προϋπολογισμός αυτός ο συγκεκριμένος είναι ρεαλιστικός ή όχι, αφήστε να ξέρουμε εμείς καλύτερα. Πρώτον και δεύτερον, εσείς λέτε ότι εκτελούμε προϋπολογισμούς 70, 60, 80%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τουλάχιστον δεν εκτελούμε 17% και 14% που εκτελούσατε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. 50%. Ευχαριστώ, κύριε Δημαρχέ. Ολοκληρώσαμε, παρακαλώ. Ολοκληρώσαμε, κύριε Μαργαρίτη, όχι. 50%, κύριε. Εντάξει, δεν επανερχόμαστε, ολοκληρώσαμε. Εντάξει, δεν επανερχόμαστε, αλλά δεν μπορώ να λέω ότι θέλω. Έχουμε μπει σε συζήτηση τρεις φορές. Έχουμε πει τα ίδια, απαντήθηκε. Λοιπόν, κύριε Δουλέκη, παρακαλώ, προχωρούμε στην ψήφιση. Παρακαλώ. Το 2002 οι προϋπολογισμοί, αν είναι δυνατόν. Καμία σχέση το τότε με το τώρα. Δεν μπορώ να είναι αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Αναστασόπουλος Γεώργιος. Ναι. Υπέρ. Αναστασόπουλος Νικόλαος. Υπέρ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, κατά. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Κατά. Κατά. Αριανάς Δημήτριος. Κατά. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης. Υπέρ. Βερίκιος Δημήτριος. Ναι. Υπέρ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα. Ψηφίζω υπέρ στα έσοδα, τον κωδικό 1322-0105 που αφορά τις ασφαλτοστρώσεις. Στα έξοδα υπέρ
τον κωδικό 3566-54006 που αφορά τη μείωση προμήθειας για την ξηράτροφη των ζώων, υπέρ τον κωδικό 6473-23-0002 που αφορά πάλι τις ασφαλτοστρώσεις και υπέρ τον κωδικό 006731-0001 που αφορά την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών. Σε όλους τους άλλους κωδικούς ψηφίζω κατά. Ευχαριστούμε κύριε Βαγιατζόγλου. Συνεχίζουμε. Γιανακούρας Δημήτριος. Υπέρ. Υπέρ. Γιανοπούλου Κλειό Πούσα. Δαουλάρης Γεώργιος. Κατά. Θάνου Χρυσούλα. Υπέρ. Υπέρ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος. Έχουμε τοποθετηθεί και συνολικά κατά. Κατά. Κατσαρός Θεόδωρος. Υπέρ. Καρακόνη Βαρβάρα Κατερίνη. Υπέρ. Κρούσος Μενέλαος. Ναι. Λαγδά Δέσποινα. Κατά. Κατά. Λεμπέσης Κολοκυθάς Ελευθέριος Απών. Λιακόπουλος Χρήστος. Υπέρ. Υπέρ. Λιούτας Κωνσταντίνος. Υπέρ. Μαργαρίτης Ηλίας Ερίκος. Κατά. Κατά. Μητροβιέννης Γεώργιος. Απών. Μπόκαρης Γεώργιος. Κατά. Μπουρνελές Νικόλαος. Ομοίως με την κυρία Βολιατζόγλου, υπέρ σε συγκεκριμένους κωδικούς και κατά στους υπόλοιπους. Ντίνος Νικόλαος, Ντίνος Νικόλαος, ναι, μέσα είσαι. Κατά. Νίκο, κατά. Κατά. Ρούσου Καλλιρόη. Κατά. Κατά. Σκιαδοπούλου Γεωργία. Υπέρ. Υπέρ. Σταυρενουδάκης Κωνσταντίνος Νεκτάριος. Ναι. Ναι. Τζιβελέκας Ιωάννης. Ομοίως με την κυρία Βολιατζόγλου. Τόλια Κυπουρού Ναυσικά. Απούσα. Τσιλίφης Νικόλαος. Ομοίως με την κυρία Βουλιατζόγλου. Ομοίως με την κυρία Βουλιατζόγλου. Τσούτσουρας Δημήτριος. Κατά. Κατά. Είναι μέσα διαδικτυακά, δεν ακούγονταν στην αρχή. Χριστινάκη Όλγα. Κατά. Κατά. Έχουμε... τα κατά είναι 12. Και έχουμε 13 υπέρ σε όλα. Και 4 με συγκεκριμένους κωδικούς, αν έχω σημειώσει κατά, καλά. Κατά είναι λοιπόν. Έλα! Κατά, ναι. Έλα. Άρα λοιπόν θέμα 1... Μα μάλλον υπολογίζονται κατά στο αναμόρφωση σύνολο. Προϊόντα. Κατά στο σύνολο, οπότε θέμα ένα... πάει 16-13. 16 κατά, 13 υπέρ, αλλά... Η αναμόρφωση εγκρίνεται ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα σύμφωνα με τον νόμο, παρόλο που είναι κατά για πρώτη φορά. Θέμα 2. Πρόσληψη κατά προτεραιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ για την εισήγηση. Λοιπόν, εδώ είναι ο προγραμματισμός για 26 εργάτες καθαριότητας και 8 οδηγούς, σύνολο 34. Εδώ σήμερα μπορούμε να πάρουμε έγκριση για 5 οδηγούς και για 11 εργάτες καθαριότητας. Τόσες είναι οι καινές οργανικές θέσεις σήμερα που μιλάμε, γι' αυτό παίρνουμε αυτές. Όταν τελειώσουν δηλαδή, τα υπόλοιπα 8 μήνα, θα επανέλθουμε για να συμπληρώσουμε το κοινό. Παρακαλώ για την ψήφισή τους. Ευχαριστώ κύριε Δημαρχέ. Είμαστε ομόφωνα συνάδελφοι. Να ρωτήσω. Ναι κύριε Θεοδωρόπουλε. Αφενός θα ήθελα να μάθω, αναφέρει και μέσα το έγγραφο, ότι λείπουν συνολικά με συνταξιοδοτήσεις και όλο αυτό που αναφέρει το εισηγητικό. Πόσες είναι αυτές οι θέσεις που δεν καλύπτονται, γιατί έρχεται σήμερα σπαστά, αφού λέμε ότι τόσοι λείπουν, γιατί δεν μιλάμε για το σύνολο. Επίσης, μισό λεπτό, να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Επίσης, θα ήθελα να μάθω αν αυτοί αντιστοιχούν σε πρόσωπα ή αν ακόμα μιλάμε τέτοιο. Καταρχήν, αυτές είναι έξι ερώτηση, Ανδρέα. Και απαντάτε συνολικά. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή το βασικό πρόβλημα, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα και στην περισυλλογή των απορριμμάτων, στον οδοκαθαρισμό νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή ακόμα το μεγαλύτερο που έχουμε. Θα λυθεί με αυτές τις προσλήψεις. Ο οδοκαθαρισμός δηλαδή θα λυθεί, γιατί υπάρχει θέμα ακόμα εκεί. Το πιο μεγάλο νομίζω τουλάχιστον.
Ευχαριστώ, Ανδρέα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Okay. Να απαντήσω συνολικά. Πρώτον, είπα, εξήγησα ότι αυτές είναι ένα κομμάτι, διότι τόσες είναι ελεύθερες που μπορούμε να πάρουμε σήμερα που μιλάμε. Όταν απελευθερωθούν και οι υπόλοιπες στον ΙΔΟ, οι οκτάμενες που υπάρχουν βάσει του ΟΕΗ, θα πάρουμε και τις υπόλοιπες θέσεις. Πάντα βάζουμε το ταβάνι. Δεν υπάρχουν πρόσωπα. Αφού εγκριθούν, θα βγάλουμε διαγωνισμό ΑΣΕΠ, θα βγει στον αέρα και θα γίνει διαδικασία κανονικά. Και όσον αφορά οι 11 που λέμε, τώρα δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, Ανδρέα, στον οδοκαθαρισμό. Και αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι για να βοηθήσουν και στον οδοκαθαρισμό. Έχουν το δικαίωμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Είναι ομόφωνα, συνάδελφοι. Ναι, κύριε Θεοδωρόπουλε. Με την επισήμανση, θα το ψηφίσουμε με την επίσημανση. Με την επισήμανση, ναι, γιατί κάθε φορά συζητάμε. Συζητάμε ότι μέσω των ορισμένου χρόνου γίνεται αυτή η ανακύκλωση. Εντάξει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν λογίζονται άνεργοι, έτσι, μέσα στη χρονιά. Μιλάμε για ανθρώπους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ανάγκες που και μέσα από την εισήγηση, δηλαδή, περιγράφονται ποιες είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, ομόφωνα με την επισήμανση του κ. Θεοδωρόπουλου. Θέμα 3. Τροποποίηση των υπαριθμών 255 κάθετος 2022 και 17 του 2023 προηγούμενων αποφάσεων του Σώματος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τον νόμο 5013 του 23 άρθρο 31 που αφορά σε συγκρότηση παριθμών 4, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραβλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες εκτός Α, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλισμού υπηρεσίας, Β, προμηθειών υλικών και εξοπλισμού υπηρεσιών της υπηρεσίας πρασίνου και της υπηρεσίας καθαριότητας και Γ, προμήθειας καυσίμων. Για το έτος 2023 βάσει του νόμου 44-12 του 2016. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο για την εισήγηση. Λοιπόν, εντάξει, είναι οι επιτροπές αυτές, οι υπάλληλοι είναι. Να διαβάσω τα ονόματα. Κότσαρη με Τούνα, Κουτσάφτης με Χριστοφοράτου και Ζιώρη με Συνοδεινό. Και στην πρώτη επιτροπή το κύριο Κουτσάφτη, για την επιτροπή 4. Εντάξει, διαδικαστικό είναι. Ευχαριστώ, κύριε Δημαρχή. Είναι ομόφωνα, συνάδελφοι. Ομόφωνα, λοιπόν, το θέμα 3. Προχωρούμε στο θέμα 4. Ακύρωση της παριθμών 5 κάθετος 2023 προηγούμενης απόφασης του Σώματος περί έγκρισης διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών και ωρών διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο Υπηρεσία Μίσωσης Εκτυπωτυπωμένων Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης Ημιτού κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ για την εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ματαιώνουμε τον διαγωνισμό και θα επανέλθουμε με νέο. Απλώς η Επιτροπή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά στο Δήμο μας κάνουμε τέτοιο διαγωνισμό και δεν είχαν μεγάλη εμπειρία. Έχουν τρεις παρατηρήσεις λόγω της αδυναμίας συμμετοχών από τις κατασκευάστερες εταιρείες, οι οποίες δεν υπάρχουν και στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ανάγκη συμβατότητας με υπολογιστικά συστήματα, λέει Windows 11, και δεν είχαν συμπληρωθεί τεχνολογίες ισοδύναμης και καλύτερης επιναπέτησης τεχνολογίας laser εκτυπωτών, όπως η τεχνολογία LED. Άρα θα ξαναέρθει η μελέτη με αυτά μέσα για να έχουμε και περισσότερους υποψήφιους προμηθευτές. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχή. Είναι ομόφωνα, συνάδελφοι. Θέμα 4, λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα. Προχωρούμε στο θέμα 5. Έγκριση χορήγησης ανανέωσης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν εισήγησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παρακαλώ τον κύριο Γιανακούρα για την εισήγηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι η έγκριση χορήγησης ανανέωσης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν εισήγησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παρακαλώ για την ψήφισή τους. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω κάτι. Ναι, κύριε Δωράρη, παρακαλώ. Επειδή κάποια από αυτές τις άδειες αφορά σε συγγενικό μου πρόσωπο, κάτι που εγώ προσωπικά θέλω να απέχω δηλαδή από αυτό. Εντάξει. Για τη συγκεκριμένη, έτσι. Για τους υπόλοιπους δημότες, όπως έχω κάνει σε όλους τους δημότες, θα το κάνω. Κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά προσέξτε, επειδή σήμερα έχουμε διαδικτυακή αναμετάδοση, είτε αποχωρήσω από την αίθουσα, είτε είμαι στην αίθουσα, είναι σαν να το βλέπω. Δηλαδή, οπότε, ενώ παλιά βγαίναμε εκτός αίθουσας γιατί δεν το βλέπαμε. Άρα, λοιπόν, είναι ομόφωνα με την υποσημείωση αυτή, κύριε Δωράρη. Προχωρούμε στο θέμα 6.
Έγκριση έκδοση απόφαση χορήγηση άδεια τριών θέσεων στάθμευση για ΑΜΕΑ κατόπιν εισήγηση Επιτροπή Ποιότητα Ζωή. Παρακαλώ τον κύριο Γιανακούρα για την εισήγηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε την έγκριση έκδοση απόφαση χορήγηση άδεια τριών θέσεων στάθμευση για ΑΜΕΑ κατόπιν εισήγηση Επιτροπή Ποιότητα Ζωή. Είναι τρεις θέσεις. Η μία είναι στο ΚΕΠ της Δάφνης απ' έξω, η άλλη στο κλειστό του Μουρούτσου και η άλλη στο πέρα στο γυμναστήριο του Ημιτού. Στο κλειστό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ για την ψήφισή του. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Μαργαρίτη. Κύριε Αντιδήμαρχε, για πείτε μου, αυτές οι θέσεις που δίνουμε και γενικότερα οι όλες οι θέσεις που έχουμε δώσει τόσα χρόνια, πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται ανανέωση αυτών, να γίνεται έλεγχος αν είναι καλά οι άνθρωποι που να γίνεται, είναι. Γίνεται έλεγχος, βγαίνει κλιμάκι από τεχνική υπηρεσία, ελέγχει αν πράγματι οι θέσεις αυτές υπάρχουν, αν υπάρχουν θάνατοι ή όχι. Αν υπάρχει, τα ελέγχουμε και αφαιρούνται. Όσες δεν είναι νόμιμες, αφαιρούνται. Όσες είναι νόμιμες, ανανεώνονται οι άδειες. Ευχαριστούμε, κύριε Γιανακούρα. Είναι ομόφωνα, συνάδελφοι. Μια ερώτηση. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Μια ερώτηση να κάνω. Άσχετο, σχετικά με το προηγούμενο θέμα είναι αυτό. Το απάντησε ο κύριος Γιανακούρας. Είναι το προηγούμενο. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε κάποιες παλιές θέσεις. Θα πρέπει να. Να κάνουν ξανά αίτηση, έχουν μείνει πολλά χρόνια. Κύριε Ανδρουλάκη, έχει πραγματικά έχουν αφαιρεθεί πάρα πολλές θέσεις. Υπήρχαν αρκετοί συνδημότες μας, οι οποίες έχουν επιβιώσει, ξεχασμένοι, έχουν βγει έξω και έχουν αφαιρεθεί. Πρέπει να επιμείνουμε, γιατί έστω και μία να αφαιρεθεί. Και ο κύριος, νομίζω, Σιλίφης παλαιότερα είχε ασχοληθεί, νομίζω, και με αυτό. Είχαν αφαιρεθεί και επί εποχής του που ήταν υπεύθυνος. Αρκετές από αυτές τις θέσεις και σήμερα πάντως. Ωραία. Είμαστε σε καλό επίπεδο πάντως, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε αυτό το θέμα. Ναι, ζητάμε τα χαρτιά σχετικά και τα ανανεώσεις και χαρτί βέβαια πάντα από τις αναπηρικές από το. Από το ΚΕΠΑ. Σχετικά με το θέμα της θέσης στάθμευσης έξω από το ΚΕΠ, επειδή και εγώ το είχα ζητήσει την προηγούμενη φορά. Και γίνεται τώρα, νομίζω ότι υπάρχει και κύκλος, υπάρχει δίκιο, και κύκλος και για τα ΚΕΠ που πρέπει να πλέον υποχρεωτικά να έχουν θέση. Σωστά. Σωστά. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή η θέση θα βοηθούσε κάποιον να ανέβει στο Δημαρχείο? Γιατί νομίζω από την άλλη πλευρά δεν είναι το είσοδος για ΜΕΑ. Μπορεί να ανέβει, ναι. Από αυτή την, όχι, από την δεν πλαϊνή, μπορεί από αυτήν. Από την πλαϊνή. Υπάρχει δεν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση να το δούμε. Μήπως μπορεί να σταθμεύει, να σταθμεύει και να ανεβαίνει στο Δημαρχείο από εκεί. Το μόνο που μπορεί να βρεθεί σαν λύση μελλοντικά, η άποψή μου είναι αυτή, έτσι, δεν είμαι τεχνικός, μπορεί να μπει το καρεκλάκι το. Αυτό λέω, να βρεθεί μια λύση. Μόνο να αυτό, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει από την πίσω όμως μεριά είσοδος και μπαίνει κατευθείαν λοιπόν στο ανσασέρ μέσα το, που είναι για τους αναπήρους, για τα ΜΕΑ. Δεν έχει όμως θέση. Μήπως είναι πλεονασμός δηλαδή. Με το καροτσάκι δεν γίνει. Υπάρχει χώρος εκεί για να περάσει. Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν είναι πλεονασμός. Ωραία. Άρα λοιπόν, θέμα 6, ομόφωνα συνάδελφοι. Προχωρούμε στο θέμα 7. Όχι, ποιος. Συγγνώμη κύριε Αγιανά, δεν σας είδα, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Βλέπω εδώ για τα κλειστά γυμναστήρια 7 μέτρα μήκος μία θέση. Τι είναι, πουλμανάκι είναι? Τι είναι? Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Και δεύτερον, για τέτοιους χώρους, εάν πάει κάποιος και παρκάρει την ώρα που είναι κλειστό το Δημαρχείο για το ΚΕΠ, θα έχει ώρες. Στο κλειστό γυμναστήριο και στην, πώς το λέμε, και στα κλειστά γυμναστήρια θα έχει ώρες? Είναι άδικο νομίζω να υποστερούμε από τους γείτονες εκεί. Ναι, όπως έχουμε κάνει και στην Εκκλησία, στην Αγία Φωτεινή, έχουμε πιάσει όλη την πρόσωπη της Εκκλησίας και έχουμε δώσει εκεί απαγόρευση στάθμευσης. Δουλεύει ή δεν δουλεύει η Εκκλησία, όποτε και να είναι, έχουν και πάρκινγκ επάνω οι ιερείς πάνω στην πλατεία, τους έχουμε δώσει και όλοι αυτά, έχουν βάλει και τέτοια σιδεράκια μπροστά. Νομίζω ότι είναι άδικο για τη γειτονιά πια. Έτσι. Αρχίζει και δυσκολεύει η ιστορία. Πρέπει κάπου να τα βλέπουμε αυτά. Σε δημόσιους χώρους τουλάχιστον δεν μπορεί να είναι 24ωρο. Σε καμία περίπτωση. Να προτείνω κάτι. Μήπως πρέπει, όπως στο Δήμο Αγίου Δημητρίου που έχουν κάνει σήμανση για τους αναπήρους, μπλε με το αναπηρικό αμαξίδιο στον δρόμο. Μήπως πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο για να μην υπάρχει κατάληψη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι. Και τις ώρες πριν το καπί. Άρα είμαστε ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Προχωρούμε. Να πω κάτι σε αυτό που ο κύριος Αριανάς για τη θέση. Παρακαλώ. Όχι για το θέμα, για το θέμα που συζητήσαμε τώρα. Το 7 μέτρα νομίζω έχει τη λογική, επειδή πολλά οχήματα είναι τύπου βανάκια που έχουν ένα ειδικό μηχανισμό και ρίχνουν ράμπα πίσω για να κατεβεί το καροτσάκι. Και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να δούμε και το φάρδος, γιατί ειδικά έξω από το ΚΕΠ ή σε μέρη που υπάρχει δίπλα θέση, πρέπει και πλάγια να υπάρχει χώρος, δηλαδή αν έχει κολονάκια πρέπει ενδεχομένως να αφαιρεθούν, γιατί πολλές φορές οι μηχανισμοί που κατεβαίνουν τα αναπηρικά αμαξίδια βγαίνουν από το πλάι. Οπότε δεν μπορεί, καταλάβατε, πρέπει να έχει ένα χώρο που να μπορεί να βγαίνει η ράμπα για να κατέβει ο... Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ομόφωνο λοιπόν το θέμα 6. Προχωρούμε στο θέμα 7. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του νομικού προσώπου με την επωνυμία Σχολιοπολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Σιμητού. Παρακαλώ την κυρία Καρακώνη για την εισήγηση. Καλησπέρα και από μένα. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα. Πρόκειται για τον απολογισμό του σχολικού έτους 2022, μάλλον όχι σχολικού έτους, συγγνώμη, έτους ορολογιακού. Σύνολο εσόδων του 2022 205.514,17. Υπόλοιπο που έρχεται από το έτος του 2021 19.444,16 και σύνολο χρεώσεων 224.958,33. Το σύνολο των εξόδων για το έτος 2022 212.941,33. Υπόλοιπο προς χρήση για το 2023 12.017 ευρώ. Σύνολο πίστοσης 224.958,33. Άρα λοιπόν ο προϋπολογισμός μας είναι ισοσκελισμένος, όπως βλέπετε. Παρακαλώ για την ψήφισή του. Ευχαριστούμε κύριε Καργόνη. Παρακαλώ. Κύριε Θεοδωρόπουλε, παρακαλώ. Ελάτε. Να ρωτήσω, ναι, για να το καταλάβω λιγάκι το τεχνικό κομμάτι. Όπως είπατε νωρίτερα κι εσείς και όπως βλέπουμε και στο επόμενο θέμα, υπάρχουν κάποιες τρύπες, έτσι το είπατε νομίζω, που ερχόμαστε να τις κλείσουμε. Οφειλές, τρύπες το ονομάσατε εσείς, οφειλές είναι στην εισήγηση. Δεν βλέπω κάποια τέτοια αποτύπωση ούτε στον ένα απολογισμό, ούτε στον άλλο. Ερώτημα είναι αυτό. Ναι, κύριε Θεοδωρόπουλε, παρακαλώ. Εμείς, εγώ δηλαδή θα ψηφίσω λευκό, αφενός όντως ισχύει αυτό που είπε η κυρία Χριστινάκη, δηλαδή όντως δεν βγαίνει τα νούμερα και έχουμε τοποθετηθεί συνολικά για την υποχρηματοδότηση στα σχολεία, θα το πούμε και στο επόμενο θέμα. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ πέρα οι απολογισμοί δεν γίνονται όπως γίνονται και στο Δήμο, με προβλέψεις, με προϋπολογιστικά, απολογιστικά στοιχεία. Τι οφειλές υπάρχουν, που υπάρχει ένα κωδικό, είναι πιο συγκεντρωτικά. Οι οφειλές που υπάρχουν, υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Απλώς δεν αποτυπώνονται σε αυτό που έχετε μπροστά σας. Ευχαριστώ. Ό,τι έχει πραγματοποιηθεί και έχει πληρωθεί, ό,τι έχει πραγματοποιηθεί, όπως τα βάζουν εδώ, ότι έχει πληρωθεί πραγματικά. Και εντάξει, μένει υπόλοιπο ταμείο εννοείται, αλλά είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Ψηφίζουμε τη φωτογραφική στιγμή, την εικόνα μιας... Τη στιγμή του έτους ψηφίζουμε τι πληρώσαμε, μέσω και τι πήραμε και τι πληρώσαμε. Ωραία, αυτό δεν πρέπει να φαίνεται. Είναι δηλαδή, ταμιακός ο απολογισμός, συγγνώμη που διακόπτω, είναι ταμιακός ο απολογισμός. Ταμιακός, ναι. Καθαρά ταμιακός. Δεν είναι όπως του Δήμου, δυστυχώς. Δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Θα έπρεπε, θεωρώ, στο πλαίσιο της εντυμότητας, με την έννοια όχι, ότι θα έπρεπε να αναφέρεται σε αυτόν τον απολογισμό, ότι υπάρχει και μια τρύπα, εν πάση περιπτώσει, και από πού υπάρχει και αυτή. Γι' αυτό και τη χρηματοδότηση που τη δίνουμε θα γίνει και εξειδίκευση των ποσών, το οποίο θα το μάθετε που θα γίνει. Μόλις πάει η οικονομική, θα γίνει και εξειδίκευση των ποσών αναλυτικά, η έξτρα χρηματοδότηση που θα διοτεχθούν τα χρήματα. Δηλαδή δίνουμε λευκή επιταγή, δηλαδή πρώτα κρίνουμε λευκή και λευκή επιταγή δεν μπορείς να δώσεις. Σου έχουν κάνει έτοιμα. Άμα δεν ξέρουμε πού θα πάνε τα λεφτά, πώς θα κάνει έτοιμα για οφειλές. Είπαμε κυρίως που οφείλονται. Από εκεί και πέρα εξειδίκευση των ποσών, γιατί σήμερα μπορεί να λέμε ότι
τυχαία τα παραδείγματα, επειδή είμαστε εδώ, χρωστάμε για γραφείο 1 ευρώ, χρωστάμε για υπολογιστές 2 ευρώ. Αύριο μπορεί να έχει τροποποιηθεί αυτό μέχρι να γίνει η διαδικασία της έκθεσης επιχορήγησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Δημαρχέ. Κύριε Αριανά, παρακαλώ. Κύριε Δημαρχέ, δεν με πείσατε. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για απολογισμό και να μην έχουμε στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να λέτε για τρύπα όταν τον φέρετε ισοσχετισμένο. Πάω στα παρακάτω τώρα, έτσι, στις επιχορηγήσεις που θα το δούμε εκεί. Έτσι. Εμείς τι κάνουμε εδώ, δηλαδή. Απλώς έτσι λέμε, με γεια σας, με χαρά σας, παιδιά, ό,τι θέλετε κάντε τα. Όχι, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Το τι περνάει μέσα από τις σχολικές επιτροπές και από τα νομικά πρόσωπα γενικά. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Όχι, δεν είναι. Αυτό το πράγμα δεν είναι απολογισμός εδώ. Έτσι, όχι έτσι, προς Θεού. Πού είμαστε. Ούτε μπακάλικο να ήταν, θα ήταν πιο αυτά τα σύγχρονα. Και πάση περιπτώσει θα σας πω στα παρακάτω τα αυτά. Πάμε για τρύπες, ούτε παρακαλώ. Δεν αποδεικνύεται πουθενά τίποτα, ούτε τρύπες ούτε τίποτα. Κύριε Δουλάκη, προχωράμε στην ψηφοφορία. Να πάμε και τα δύο θέματα μαζί, δηλαδή το 7 και το 8. Ας τα πάμε μαζί, είναι εκείνα. Είναι η δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. Το ένα πρωτοβάθμιο. Έγκριση απολογισμού λοιπόν του οικονομικού του 22 Κίνα. Με την επωνυμία Β δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Παρακαλώ. Ονομαστική να κάνουμε. Αναστασόπουλος Γεώργιος. Υπέρ. Όχι, όχι, υπόφωνα δεν είναι. Υπέρ. Αναστασόπουλος Νικόλαος. Υπέρ. Ανδρουλάκης Ανδρέας κατά. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Κατά, δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουμε για χρήματα χωρίς να ξέρουμε πού πάνε και τι πάνε να καλύψουν. Πρέπει κάποια στιγμή να φέρνετε εδώ πέρα όλα τα δεδομένα. Και μια και είμαι και μέλος της Σχολικής Επιτροπής και κατά διάρκεια των συνεδριάσεων δεν έχω τα δεδομένα που θα ήθελα. Αριανάς Δημήτριος. Κατά. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης. Υπέρ. Βερίκιος Δημήτριος. Ναι. Υπέρ. Βογιατζόγλου Γαργιρούλα. Ναι. Ναι, υπέρ. Γιανακούρας Δημήτριος. Ναι. Ναι. Γιανοπούλου Κλειό Απούσα. Δαουλάρης Γεώργιος. Κατά. Θάνου Χρυσούλα. Υπέρ. Θάνου, υπέρ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος. Κατά. Κατσαρός Θεόδωρος. Ναι. Υπέρ. Καρακόνη Βαρβάρα Κατερίνη. Ναι. Υπέρ. Κρούσος Μενέλαος, υπέρ, Λαγδά Δέσποινα, κατά, Λεμπέσης Κολοκυθάς Ελευθέριος Σαπών, Λιακόπουλος Χρήστος, υπέρ, υπέρ, Λιούτας Κωνσταντίνος, υπέρ, Μαργαρίτης Ηλίας Ερίκος. Εγώ είπα και προηγούμενα, κύριε Γραμματέα, ότι το θεωρώ προεκλογική παροχή και τα χρήματα που παίρνουν οι σχολικές επιτροπές για τα σχολεία δεν φτάνουν, να δοθούν περισσότερα. Κατά. Κατά. Μητροβιέννης Γεώργιος. Απών. Μπόκαρης Γεώργιος. Κατά. Μπουρνελές Νικόλαος. Υπέρ. Ντίνος Νικόλαος. Κατά. Κατά. Ρούσου Καλλιρόη. Κατά. Σκιαδοπούλου Γεωργία. Υπέρ. Υπέρ. Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος. Ναι. Υπέρ. Τσιβελέκας Ιωάννης. Υπέρ. Τόλια Κυπουρούνα Φυσικά Απούσα. Τσιλίφης Νικόλαος. Υπέρ. Υπέρ. Τσούτσουρας Δημήτριος. Κατά. Κατά. Χριστινάκη Όλγα. Κατά. Κατά. Έχουμε 17 υπέρ και 12 κατά. Θέμα λοιπόν 7 και 8 εγκρίνονται κατά πλειοψηφία. Προχωρούμε στο θέμα 9. Έγκριση της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του νομικού προσώπου με την επωνυμία Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Ημιτού κατόπιν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. Παρακαλώ τον κύριο Σταυροντάκη για την εισήγηση. Καλησπέρα και από μένα. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Το θέμα μας είναι η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Ημιτού, οικονομικό έτος 2023. Τον προϋπολογισμό του νομικού μας προσώπου ψηφίστηκε με τον αριθμό 62/6/2022 και με την απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου εγκρίθηκε με την υπαριθμό 259/8/2022. Και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό πρωτοκόλλου 13435/14/2023, απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης δίκης. Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2023 συντάχθηκε το έτος εντός του 2022 και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς και προβλέψεις, ειδικά
ορισμένων μεγεθών, τα οποία θα οριστικοποιηθούν την 31/12/2022. Πλέον, μετά την ολοκλήρωση του 2022, τα μεγέθη αυτά έχουν οριστικοποιηθεί και θα πρέπει να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό όσο έχουν αναμόρφωση. Η αναμόρφωση αυτή είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Το ανώτατο όριο ιδίων εσόδων για το 2023 μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ύψος των 47.204,93 ευρώ. Επομένως, το προϋπολογιστέν ποσόν των 44.248,23 ευρώ είναι εντός των ορίων της ΚΙΑ. Στο χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προς ομάδα εσόδων 3 εγγράφεται το ποσό που προέκυψε από την 31/12/2022. Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ. Στον κωδικό 81 εγγράφει το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς αυτές, προκύπτουν πάλι από 31/12/2022. Με την αναμόρφωση γίνεται η προσαρμογή του χρηματικού υπολείπου στο πραγματικό ύψος της, στη 31/12/2022, το οποίο μνημονεύεται στην απόφαση όπως ορίζει η ΚΙΑ. Λοιπόν, ως προς τα έσοδα. Αυξήσεις πιστώσεων είχαμε 93.698,20 ευρώ. Στις μειώσεις πιστώσεων στο γενικό σύνολο είχαμε 328.717,04 ευρώ και στο γενικό σύνολο εξόδων μείον 235.018,84 ευρώ. Αυτό προκύπτει από το υπόλοιπο της 31/12/2022. Ως προς τα έξοδα, στο γενικό σύνολο εξόδων προκύπτει μείον 178.553,63 ευρώ και ο προϋπολογισμός πριν αναμόρφωση ήταν στα έσοδα 5.399.830,05 ευρώ και στα έξοδα 5.308.830,05 ευρώ και είχε αποθεματικό 91.000. Ο προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί ως εξής. Έσοδα 5.163.811,21 ευρώ στα έσοδα, στα έξοδα 5.130.276,42 ευρώ και θα έχει αποθεματικό 34.534,79 ευρώ. Αφού συζητήσουμε το θέμα, να αποφασίσουμε σχετικά γι' αυτό. Ευχαριστούμε, κύριε Σταυραδάκη. Παρακαλώ, κύριε Λαγδά. Θέλω το λόγο, επειδή πρέπει να φύγω, πρέπει να αποχωρήσω και επειδή είμαι μέλος στον οργανισμό, εγώ δεν θα το ψηφίσω, όχι για άλλο λόγο και το έχω ξαναπεί αυτό στα Δημοτικά Συμβούλια, δεν έχει να κάνει με τη χρηστή παρακολούθηση των εσόδων και των εξόδων, έχει να κάνει με το ότι διαφωνούμε για το πώς γίνονται όλοι οι προϋπολογισμοί και πώς εντάσσεται. Και ζήτησα πρώτο λόγο επειδή πρέπει να αποχωρήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Λαγδά. Κύριε Δουλάκη, παρακαλώ, προχωρούμε στην ψήφιση. Αναστασόπουλος Γεώργιος. Υπέρ. Υπέρ. Αναστασόπουλος Νικόλαος. Υπέρ. Ανδρουλάκης Ανδρέας. Κατά. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Κατά. Κατά. Αργιανάς Δημήτριος. Κατά. Κατά. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης. Υπέρ. Βερίκιος Δημήτριος. Ναι. Ναι. Υπέρ. Ο Γιατζόγλου Αργυρούλα. Ναι. Υπέρ. Γιανακούρας Δημήτριος. Ναι. Ναι. Τώρα εντάξει, ναι. Γιαννοπούλου Κλειό Κλεάνθη Απούσα. Δαουλάρης Γεώργιος. Κατά. Θάνου Χρυσούλα. Υπέρ. Υπέρ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος. Κατά. Κατά. Κατσαρός Θεοδωρός. Υπέρ. Καρακόνη Βαρβάρα Κατερίνη. Υπέρ. Υπέρ. Κρούσος Μενέλαος. Ναι. Υπέρ. Λαγδά Δέσποινα. Κατά έχει πει. Λεμπέσης Κολοκυθάς Ελευθέριος Απών. Γλιακόπουλος Χρήστος. Υπέρ. Υπέρ. Λιούτας Κωνσταντίνος. Υπέρ. Μαργαρίτης Ηλίας Ερίκος. Κατά. Κατά. Μητροβγένης Γεώργιος Απών. Μπόκαρης Γεώργιος. Κατά. Μπουρνελές Νικόλαος. Υπέρ. Δίνος Νικόλαος. Κατά. Ρούσου Καλλιρόη. Κατά. Σκιαδοπούλου Γεωργία. Υπέρ. Υπέρ. Σταυρενουδάκης Κωνσταντίνος. Ναι. Υπέρ. Τζιβελέκας Ιωάννης. Υπέρ. Τόλια Κυπουρού Ναυσικά Πούσα. Τσιλίφης Νικόλαος. Υπέρ. Τσούτσουρας Δημήτριος. Χιό. Όχι. Κατά. Χριστινάκη Όλγα. Κατά. Κατά. Είναι 17 υπέρ και 12 κατά. Άρα λοιπόν, θέμα 9 εγκρίνεται ομόφωνα. Προχωρούμε στο θέμα 10.
αν θέλετε να τα συζητήσουμε και τα δύο μαζί. Έγκριση έκταξη επιχορήγηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης Σιμητού. Και έγκριση έκταξη επιχορήγηση νομικού προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης Σιμητού. Και... Παρακαλώ. Κυρία Καρακώνη, τη εισήγηση. Okay. Ναι. Όπως γνωρίζετε, το νομικό πρόσωπο Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Σιμητού επιχορηγείται με το ποσό των 200.000 ευρώ περίπου ετησίως από το Δήμο μέσω των κεντρικών αφετελών πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών, των λειτουργικών του δαπανών και την επιδίωξη των σκοπών του. Προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία των σχολικών μονάδων και δεδομένου ότι η επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι σταθερή από το 2010 χωρίς οποιαδήποτε αναπροσαρμογή έστω στο επίπεδο του πληθωρισμού, οι λογαριασμοί κυρίως των ΔΕΚΟ, όπως ΕΙΔΑΠ, φυσικό αέριο και ΔΕΗ, καθώς και τα λογιστικά υπόλοιπα προμηθευτών, δεν είναι δυνατόν να εξοφλούνται πλήρως, αλλά ανταυτού χορηγείται κάποιο έναντι των ποσών. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συσσόρευση οφειλών, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη και των υπολείπων αναγκών των σχολικών μονάδων για θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, γραφική ύλη, λοιπό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, συντηρήσεις. Επιπροσθέτως, με την υγειονομική κρίση που ξεκίνησε το 2020 και τις κρίσεις στον τομέα της ενέργειας που ακολούθησε το 2021 και εξακολουθεί να υφίσταται, τα έξοδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχουν εκτοξευθεί σε σημείο που δεν είναι εφικτή η αποπληρωμή τους από τα έσοδα των σχολικών επιτροπών μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ετούμεθα την εκταμίευση έκτακτης επιχορήγησης των νομικών προσώπων σχολικών επιτροπών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης Σιμητού ποσού των 100.000 ευρώ. Η ανάλυση των ποσών θα πραγματοποιηθεί με εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Σιμητού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά τη διαδικασία της εξειδίκευσης της πίστωσης. Εγώ συμπληρωματικά απλώς να αναφέρω ότι το 2021 είχαμε έξοδα για θέρμανση 24.620 ευρώ. Το 2022, που είχε ήδη ξεκινήσει η ενεργειακή κρίση, είχαμε 65.303,64 ευρώ. Και ήδη θα είναι αρκετά μεγαλύτερη για το 2023 που έχουμε ξεκινήσει αυτή τη σχολική χρονιά για τη θέρμανση. Παρακαλώ για την ψήφισή του. Κύριε Καρακώνη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σχετοπούλου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και επειδή δεν έχω ξαναπάρει το λόγο για σήμερα, να εκφράσω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες που τραγικά, με αυτόν τον τραγικό τρόπο έχασαν τα παιδιά τους, και σιδερένει και καλή ανάρρωση όσοι βρίσκονται τραυματίες στα νοσοκομεία της χώρας μας. Και για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή ισχύουν τα ίδια, όπως είπε και η κυρία Καρακώνη. Ωστόσο όμως αλλάζει μόνο το ποσό της εκταμίευσης της έκτακτης επιχορήγησης για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, όπου το ποσό θα είναι 60.000 ευρώ. Και για να απαντήσω και στον κύριο Μαργαρίτη, γιατί αυτό που είπε ήταν λίγο αιχμηρό, ότι είναι προεκλογικά όλα αυτά και γιατί δεν γίνονταν και πιο πριν, τυχάνει να έχω και εγώ μαζί μου, όπως και η κυρία Καρακώνη, τον απολογισμό του 2021, και θα ακούσει και ο κύριος Μαργαρίτης, και όπως όλοι είμαστε εδώ, θα ακούσουμε τις διαφορές που όλων αυτών των λόγων που προανέφερε η κυρία Καρακώνη, λόγω της ενεργειακής κρίσης, λόγω της πανδημίας, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν αυξηθεί τα πάντα, το ίδιο και στις σχολικές μας επιτροπές. Οπότε, η γραφική ύλη και αναλώσιμα το 2021 ήταν 19.226,60, ενώ το 2022 η γραφική ύλη και τα αναλώσιμα ήταν 25.397,52. Η θέρμανση το 2021 ήταν 20.419,36 ευρώ, το 2022 79.223,38 ευρώ. Η ΔΕΗ το 2021 4.810 ευρώ, το 2022 13.011 ευρώ. Τα υλικά καθαριότητας το 2021 13.926,35 ευρώ, το 2022 16.123,02 ευρώ.
και ο εργαστηριακός εξοπλισμός το 2021 2.570,15 ευρώ, το 2022 6.895,88 ευρώ. Παρακαλούμε για την ψήφισή του. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μαργαρίτη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Επειδή γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα που ανέφερε και η κυρία Σκιαδοπούλου και η κυρία Καρακώνη, γι' αυτό ζητούσαμε τόσα χρόνια ότι τα χρήματα δεν φτάνουν και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τις συνεχές ανατιμήσεις που πλήττουν τα πορτοφόλια όλων μας. Πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, κυρίες Πρόεδρε, είναι αν είχαμε πάρει αυτά τα πέρσι, δηλαδή το 22 και τώρα τρέχοντα, το 23, αν έχουμε πάρει έκτακτη επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για αυτούς τους σκοπούς. Γιατί θυμάμαι ότι κάποια ποσά θα ερχόντουσαν σαν έκτακτα ή ήρθαν σαν έκτακτα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος και γι' αυτό ρωτώ εσάς. Ωραία, κύριε Μαργαρίτη. Ναι. Και δευτερευόντως, επειδή όλα αυτά τα ξέρουμε και αποδείχθηκαν πια, η διοίκηση, η δημοτική αρχή, τι κάνει για να προλάβει αυτή την κατάσταση, να μην πέφτει σε βάρος των δαφνιωτών και των συνδημοτών μας. Τα σχολεία υποτίθεται, η παιδεία στον τόπο μας υποτίθεται ότι είναι δωρεάν. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, αν τα ξέρετε κύριε Μαργαρίτη, δεν θα είχατε αυτό το αιχμηρό ύφος, γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να σας απαντήσουμε. Ωστόσο, να με αφήσετε να μιλήσω, σας άκουσα προσεκτικά. Ωστόσο, για τη δευτεροβάθμια... Για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή δόθηκαν 2 έξτρα επιχορηγήσεις της τάξης των 19.000 περίπου ευρώ η πρώτη και η για τη θέρμανση και η δεύτερη ήταν επίσης περίπου 19.000 και για θέρμανση αλλά και για άλλες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Ευχαριστούμε κύριε Σκαδοπούλου. Αντίστοιχα 18.000 ευρώ τον Νοέμβριο για την πρωτοβάθμια και 19.000 ευρώ τον Μάιο, πάλι για την πρωτοβάθμια, για θέρμανση και για άλλα έξοδα. Δεν ακουστήκατε κυρία Καρακώνη, αλλά υποθέτω πως είναι τα ίδια ποσά και σας. Αντίστοιχα, ναι, αντίστοιχα. Κύριε Χριστινάκη, παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, για να είναι απολύτως σαφές και ξεκάθαρο και να μην ακούσουμε αυτά που συνήθως ακούμε. Εννοείται ότι θα θέλαμε, θέλουμε με πολύ μεγάλη χαρά να ψηφίσουμε έξτρα χρήματα για τα σχολεία μας. Αυτά και ακόμα περισσότερα δεν φτάνουν. Οι ανάγκες των σχολείων είναι πολλές γιατί υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα στα σχολεία. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Εννοείται ότι είμαστε σύμφωνοι στην έξτρα χρηματοδότηση των σχολείων και το τονίζω και το υπογραμμίζω αυτό. Ωστόσο, έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι ήδη υπάρχουν κάποια χρέη, κάποιες οφειλές, χωρίς να μας εξειδικεύετε από πού προέρχονται αυτές οι οφειλές και μας ζητάτε στην ουσία, όπως το είπε πριν και ο κύριος Αργιανάς, μία λευκή επιταγή. Μας μιλάτε για... Ο κύριος Αντωνιάδης το είπε, ωραία. Μας μιλάτε για οφειλές σε ΔΕΚΟ. Είχα ρωτήσει για ένα εξώδικο, 90.000, δεν πήραμε ποτέ απάντηση πώς προέκυψε αυτό το πράγμα, καθώς όμως και τα λογιστικά υπόλοιπα προμηθευτών που δεν είναι δυνατόν να εξοφλούνται πλήρως, αλλά αντί αυτού χορηγείται κάποιο έναντι των ποσών. Υπάρχουν συγκεκριμένες οφειλές. Για να είναι μια εξήγηση ολοκληρωμένη και πλήρης, πρέπει να μας δώσετε αναλυτικά στοιχεία. Εδώ δηλαδή, κακώς τελειώνει στο σημείο αυτό η εξήγηση, μιλάω και στη δυο σας τώρα, θα έπρεπε να ακολουθεί και ένας πίνακας με το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Αφού μιλάμε για ήδη υπάρχουσες οφειλές, δεν είναι ότι λέμε θα δημιουργηθούν και προληπτικά πάμε να το λύσουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένες οφειλές, προφανώς, τιμολόγια, παραστατικά, απλήρωτα, να τελειώσω. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε πει σαν θέμα ότι θέλουμε ολοκληρωμένες εισηγήσεις και στοιχεία, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, να έχουμε και εμείς το σωστό μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Εδώ η εισηγήση είναι ελλιπής. Πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία. Και πριν, για να σας προλάβω κιόλας, για να μην πάμε τώρα στο θα εξειδικευτούν στην Οικονομική Επιτροπή, έτσι κι αλλιώς υπάρχει και ανοιχτό το θέμα
που το έχουμε ξαναθέσει και έχει τεθεί και από άλλες παρατάξεις, ότι πρέπει να επιστραφεί η ουσιαστική αρμοδιότητα και ο ουσιαστικός έλεγχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ λοιπόν τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε αυτά. Καλό είναι να αποσυρθεί το θέμα και να έρθει με όλα τα στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Θεοδωρόπουλε, πολύ γρήγορα, όπως γράφουν και οι εισηγήσεις των αντιδημάρχων. Εδώ το ποσό έχει αναγραφεί, έχει αναλυθεί. Δεν υπάρχει εξειδίκευση ως προς το τι θα πληρωθεί ακριβώς. Ξαναείπαμε, οι εξειδικεύσεις γίνονται στην Οικονομική Επιτροπή. Θα πάνε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Γιατί δεν το διαβάζω, μπορείτε να μου πείτε πού. Στο τέλος τώρα. Εξειδίκευση είναι πού θα πάνε ακριβώς. Ένα ευρώ θα πάει. Λέτε ότι έχει αναλυθεί. Πού έχει αναλυθεί και δεν το διαβάζω. Έχει προϋπολογιστεί το ποσό που χρειάζονται. Η εξειδίκευση, το πού θα πάνε επακριβώς το κάθε ευρώ, θα γίνει στην Οικονομική Επιτροπή, το οποίο. Πολύ το ποσό το βγάλατε στο περίπου. Όχι, μας δίνουν τα στοιχεία στις σχολικές επιτροπές. Αυτές μας έκαναν την εισήγηση για να κάνουμε τις έκθεσεις επιχορηγήσεις. Άρα το να λέμε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ωραία. Άρα στην Οικονομική Επιτροπή, όταν θα έρθουν για εξειδίκευση, όπου πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν, θα δείτε αναλυτικά που θα πάνε. Γιατί και εγώ να σου πω σήμερα. Εγώ μπορώ να σου πω κάποιες οφειλές. Μόλις ψηφίσουν Οικονομική Επιτροπή, θα φέρουμε και Δημοτικό Συμβούλιο να τα δείτε. Εδώ ψηφίζουμε την έκθεση επιχορήγηση. Πρέπει να τα φαίνεται όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, σήμερα που ψηφίζουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι εδώ. Έχετε το δικαίωμα να μην ψηφίσετε, να ψηφίσετε. Δεν μπορώ να σας πείσω διαφορετικά. Και εγώ ξαναλέω. Εγώ σας απαντάω. Η εξειδίκευση θα γίνουν στην Οικονομική Επιτροπή και κάλλιστα θα τα δείτε όλα στην Οικονομική Επιτροπή και αν θέλετε θα διανυμηθείτε σε όλους τους συμβούλους. Δεν τα έχει επακριβώς έτοιμα και δεν χρειάζεται να τα έχει. Πώς φαίνεται το θέμα χωρίς να είναι επακριβώς έτοιμο. Ξέρουν τι οφείλουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δημαρχέ. Κύριε Αριανά, παρακαλώ. Θα επαναλάβω και σε αυτά που είπε η κυρία Χριστινάκη. Δεν είναι δυνατόν να μας φέρνετε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο μία εισήγηση τέτοια και να μας λέτε ότι θα εξειδικευθούν στην Οικονομική Επιτροπή. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι εισηγητικό στην Οικονομική Επιτροπή. Έτσι. Δεύτερον, βλέπω το αίτημα να έρχεται από το Δήμαρχο εδώ και να έχει καθορίσει ποια είναι τα ποσά. Το ερώτημα είναι ότι για να φτάσει ο Δήμαρχος να έρθει εδώ, προφανώς έχει πάρει ένα έγγραφο από τις σχολικές επιτροπές, από τα νομικά πρόσωπα, που το αναφέρουν μέσα ότι χρωστάμε τόσα για νερό, τόσα για αυτό, τόσα για εκείνο, τόσα για το άλλο, άρα θέλουμε 160.000 κτλ. Άρα αυτά που μας τα φέρνετε εδώ, κύριε Δημαρχή, είστε υποχρεωμένος να μας πείτε πού θα πάνε τα λεφτά. Έτσι, δεν είναι δυνατόν. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την οικονομική. Γιατί είναι γνωστά από τώρα, κυρία Σιλαπού. Είναι. Αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά, κύριε Γιαννά. Είναι γνωστά από τώρα. Συγγνώμη, τα 200 χιλιάρικα δεν είναι γενικά και αόριστα. 160. Είναι συγκεκριμένα. 160. Τα 160, εντάξει, ναι. Τα 160 λοιπόν είναι συγκεκριμένα. Πού πάνε, δεν είναι αν θα αλλάξουν αύριο. Βέβαια, όχι. Είναι συγκεκριμένες, είναι για οφειλές, δεν έχουν εξειδικευτεί. Δεν είναι δυνατόν. Μισό λεπτό. Είμαστε πολύ σοβαροί, κύριε Γιαννά. Δεν θα μπω σε αυτό το διάλογο. Ξαναλέω. Η εξειδίκευση ποσό-ποσό θα μπει αναλυτικά. Γι' αυτό γίνεται εξειδίκευση στις Οικονομικές Επιτροπές. Θα μπουν εκεί πέρα αναλυτικότητα και θα δείτε όλα τα ποσά που θα πάνε. Όλο το ποσό. Συνολικό εννοώ, πού θα κατανεμηθεί. Ευχαριστώ. Από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χρειάζεται νομίζω να απευθυνθούμε κάπου παραπάνω για να μάθουμε τελικά πώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Θεοδωρόπουλε, έτσι, παρακαλώ. Δεν είναι δυνατόν ό,τι του καπνίσει του Δημάρχου να λέει έτσι είναι και αν έτσι σας αρέσει. Παρακαλώ, κύριε Θεοδωρόπουλε, έχετε το λόγο. Ένα από τα συνθήματα που κυριαρχεί στις συγκεντρώσεις λοιπόν αυτές τις μέρες, γιατί ο κόσμος κατεβαίνει εκεί για το σύνολο αυτής της πολιτικής που αντιμετωπίζει στη ζωή του, είναι ότι το πάμε και όπου βγει δεν βγάζει πουθενά. Και όταν σας όταν ρωτούσαμε λοιπόν το φθινόπωρο... Λοιπόν, όταν ρωτούσαμε το φθινόπωρο πώς θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες που φέρνουν ιδιωτικοποιημένες ΔΕΚΟ, να πούμε. Εντάξει, αύριο μεθαύριο ιδιωτικοποιείται και το νομοσχέδιο αναφέρθηκε και πριν. Και η ΕΙΔΑΠ, γιατί για ιδιωτικά μιλάμε, πώς θα λένε, ιδιωτικοποιημένη είναι η ΔΕΗ αυτή που πληρώνουμε, λοιπόν, το ρεύμα, γιατί δεν ξέρουμε και τι πάροχο έχουμε, τις τηλεπικοινωνίες και το σύνολο αυτών. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, που έχει
και αυτών που την εξυπηρετούν στο τέλος τέλος, θέλοντας και μη. Τώρα, άμα δεν το καταλαβαίνουν, πώς το λένε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε ποιος είναι ο άλλος δρόμος που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Λοιπόν, που τα σχολεία δεν θα βρίσκονται στο έλεος το αν θα κοπεί το ρεύμα γιατί δεν πληρώθηκε, και να καλούμε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, από το αποθεματικό του Δήμου, είναι σωστά, τα λεφτά των Δημοτών που καλούνται για άλλη μια φορά να ξαναπληρώσουν, τη δωρεάν. Ωραία. Αυτό το πράγμα λοιπόν λέγεται καπιταλισμός, δεν είναι ούτε κρίση ενεργειακή, ούτε κάτι άλλο. Είναι το σύστημα που λειτουργεί μόνο όπου βλέπει κέρδος. Μόνο εκεί. Σε καμία. Εντάξει, γιατί και υποδομές και σχολεία και τέτοιο, όταν χρειάστηκε οικόπεδο για να βολευτούν τα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, μια χαρά βρέθηκε η Πυρκάλ. Τόσα χρόνια όμως τι συζητάμε εδώ πέρα, ότι δεν έχουμε χώρο να φτιάξουμε ένα σχολείο. Ή το οικόπεδο εκείνο στο Σωρό, στην Ηλία Ηλίου, που είναι να γίνει πλατεία, θα περιμένουν πότε θα πληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή χρεώνουμε και στους κατοίκους, ωραία, για να έχουμε λίγο ελεύθερο χώρο. Παρ' όλα αυτά, δεν θα στερήσουμε από τα σχολεία τη λειτουργία, βεβαίως, αλλά αυτό αναδεικνύεται. Η ουσία αυτή είναι. Προχωρούμε στην ψήφιση. Παρακαλώ όλοι οι συνάδελφοι είναι έξω, αν δεν έχουν αποχωρήσει οριστικά, να μπουν να ψηφίσουν. Κύριε Πρόεδρε, βάζουμε ένα θέμα ότι είναι ελλειπής η εισήγηση. Εσείς ως Πρόεδρος δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό? Όχι, θεωρούν οι συνάδελφοι ότι είναι καλή. Δεν απαντάτε εσείς, κύριε Δήμαρχε. Εγώ σας απαντάω. Είναι η επιχορήγηση και είναι συγκεκριμένη η απάντηση που δώσανε. Εγώ θεωρώ ότι η εισήγηση είναι ελπέστατη. Και η μία και η άλλη. Λείπουν τα βασικά, δηλαδή. Ωραία. Μπορείτε να το θεωρείτε, κυρία Χριστινάκη. Σας απαντήσαμε ότι μετά την Οικονομική Επιτροπή, για να πιστείτε και για να δείτε και για να είναι όλα όπως τα θέλετε και όπως πρέπει, θα τα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ. Ψηφίστε, Γιώργο, όποτε θέλετε ψηφίσετε. Γιώργο, δεν θα ψήφισετε όποτε θέλεις. Έξω εδώ μικρόφωνο ψήφισε. Κύριε Ανδρουλάκη, παρακαλώ. Προχωρούμε στην ψήφιση. Όχι. Προχωρούμε. Πάμε, κύριε Ανδρουλάκη, παρακαλώ. Αναστασόπουλος Γεώργιος. Υπέρ. Υπέρ Αναστασόπουλος Νικόλαος. Υπέρ Ανδρουλάκης Ανδρέας. Λευκό. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Λευκό, είναι αδιανόητο να ζητάτε να ψηφίσουμε κάτι χωρίς να φέρετε εδώ τα δεδομένα και το κάνετε συστηματικά. Είναι αδιανόητο. Λευκό. Αργιανάς Δημήτριος. Κύριε Αργιανά, κατά. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης. Υπέρ. Βερίκιος Δημήτριος. Υπέρ. Υπέρ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα. Υπέρ. Γιανακούρας Δημήτριος. Υπέρ. Υπέρ. Γιανοπούλου Κλειό Απούσα. Δαουλάρης Γεώργιος. Λευκό. Λευκό. Θάνου Χρυσούλα. Υπέρ. Υπέρ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος. Λευκό. Κατσαρός Θεόδωρος. Υπέρ. Καρακώνη Βαρβάρα Κατερίνη. Υπέρ. Κρούσος Μενέλαος. Υπέρ. Λαγδά Δέσποινα. Λευκό. Λεμπέσης Κολοκυθάς Ελευθέριος Απών. Λιακόπουλος Χρήστος. Υπέρ. Υπέρ. Λιούτας Κωνσταντίνος. Υπέρ. Μαργαρίτης Ηλίας Σερίκος. Λευκό. Λευκό, Μητροβιέννης Γεώργιος Απών, Μπόκαρης Γεώργιος. Λευκό, Μπουρνελές Νικόλαος. Υπέρ, Ντίνος Νικόλαος. Λευκό, Ρούσου Καλλιρόη. Λευκό, Σκιαδοπούλου Γεωργία. Υπέρ, Σταυρενουδάκης Κωνσταντίνος. Υπέρ, Τζιβελέκας Ιωάννης. Υπέρ, Τόλια Κυπουρού Ναυσικά Απούσα, Τσιλίφης Νικόλαος. Υπέρ, Τσούτσουρας Δημήτριος. Κατά. Χριστινάκη Όλγα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε, δεν το συνηθίζω αυτό. Μπορούμε, επειδή υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να αποταθούμε αύριο στις υπηρεσίες να μάθουμε αυτές τις οφειλές, δηλαδή θα έχουν εικόνα. Άμεσα θα γίνει οικονομική, θα τα μάθεις αμέσως.
Μεθαύριο, ναι. Μπορώ. Θα υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που λέμε τώρα. Δεν απαντάτε. Λοιπόν, Λευκό. Λευκό. 17 υπέρ, 2 κατά και 10 λευκά. Θέμα λοιπόν 10 και 11 κατά πλειοψηφία. Προχωρούμε στο θέμα 12. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει να αποχωρήσω επιγόντως, ναι. Σας λέω ότι στο τελευταίο θέμα στο 12 το καταψηφίζω από τώρα, γιατί δεν μπορώ να καθίσω. Πρέπει να είστε εδώ. Πρέπει να είστε εδώ. Δεν θα καθυστερήσουμε αν δεν βιάζεστε τόσο πολύ. Έγκριση όρος σύναψης συμφωνίας του Δήμου με φιλοζωικά σωματεία, οργανώσεις, σύμφωνα με το νόμο 4830 κάθετος του 2021. Παρακαλώ την κυρία Σχεδοπούλου για την εισήγηση. Ναι, ήδη θα έχετε ενημερωθεί από τα email σας. Σας έχουν σταλεί οι έγγραφες σε συμφωνίες όπου μας πρότειναν φιλοζωικά σωματεία του Δήμου μας και εκτός Δήμου να υπογράψουν με το Δήμο μας πρωτόκολλο συνεργασίας. Και φυσικά αναλύονται όλες οι παραμέτρους για το τι είδους συνεργασία θα έχουμε με τα φιλοζωικά συγκεκριμένα σωματεία. Για να τα αναφέρω και να γίνει και η εγγραφή, πρόκειται για την Ένωση Ζώφυλων Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΝΖΟ, με έδρα το Δήμο Δάφνης Ημιτού. Επίσης για το φιλοζωικό σωματείο με την επωνυμία Φιλοζωικό Σωματείο Δεύτερη Ευκαιρία με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής εκτός Δήμου. Και το νεοσύστατο, και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή, την Ζωοφιλική Ένωση Αδέσποτων Δάφνης Ημιτού με έδρα τον Δήμο μας. Πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία. Πραγματικά το φιλοζωικό κίνημα ενισχύεται στο Δήμο μας και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Και σίγουρα αυτά τα πρωτόκολλα συνεργασίας μας δίνουν περισσότερη δύναμη. Παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, να τα ψηφίσετε. Κύριε Σχεδοπούλου, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Κύριε Αντωνιάδη, παρακαλώ, για το λόγο. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι για άλλη μια φορά δεν έχει ενημερωθεί η πενταμελής επιτροπή. Δεν ξέρω με ποια διαδικασία πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις και αυτές έγινε η προώθηση αυτών των πρωτοκόλων συνεργασίας. Αλλά και πάλι έχετε φέρει μια ελλειπή εισήγηση. Θα έπρεπε εδώ πέρα να υπάρχουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών των συγκεκριμένων ενώσεων ή σωματείων και να μας έχουν καταγράψει εδώ πέρα το αφημί τους, τον αριθμό του πρωτοδικείου που έχουν συσταθεί ως σωματεία κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι παράτυπες οι συμφωνίες αυτές και βέβαια θα ήθελα να μας πείτε και η Ένωση Ζωοφύλων τι ακριβώς πρόσωπο είναι. Η ΕΝΖΟ δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς. Είναι σύλλογος, είναι σωματείο. Το γράφει μέσα, είναι, αν το διαβάσετε. Η ΕΝΖΟ τι είναι ακριβώς. Δεν λέει. Είναι εταιρεία. Τι ακριβώς εταιρεία είναι. Δεν θα έπρεπε να είχατε εδώ πέρα το αφημί της. Δεν θα έπρεπε να είχατε τον αριθμό πρωτοκόλλου. Και θα σας απαντήσω. Να είχαμε τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει κατατεθεί το καταστατικό του στο πρωτοδικείο. Ναι. Η Ένωση δεν αποτελεί σωματείο ή σύλλογο. Η Ένωση Προσώπων δεν είναι νομικό πρόσωπο, δεν υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, άρα δεν έχουμε και τη δυνατότητα να συνάψουμε συμφωνία με αυτούς. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν αυτές εδώ πέρα οι συμφωνίες, με απόφαση τουλάχιστον του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να επανέλθετε, αν θέλετε, να περάσουν με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και προφανώς να δούμε αν η Ένωση έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία, εφόσον δεν υφίσταται ως νομικό πρόσωπο. Είναι Ένωση Προσώπων. Δεν είναι ούτε σωματείο ούτε σύλλογο. Ωραία, ολοκληρώσατε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο νόμος λέει, κύριε Αντωνιάδη, ότι θα πρέπει οι έγγραφες αυτές σε συμφωνίες να περνούν πρώτα από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά υπογράφονται η παρουσία Δημάρχου. Δεν λέει ότι πρέπει να περνούν και να αποφασίζονται από την Πενταμελή Επιτροπή. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση στο ερώτημά σας. Το δεύτερο είναι ότι όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που ζητάτε, όπως τα ζητάτε της κυρίας Δεμενεοπούλου από όταν ξεκινήσαμε όλη αυτή την διαδικασία, υπάρχουν στην υπηρεσία, μπορούμε να σας τα στείλουμε αν θέλετε με email, είναι νομιμότατα, τα έχω και εγώ εδώ μαζί μου, αν θέλετε όταν τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο σας τα δείξω, ωστόσο όμως δεν θα το κάνω γιατί με ενδιαφέρει και εμένα να είναι νόμιμα τα φιλοζωικά που θα συνεργαστεί ο Δήμο μας και είναι και τιμή μας για τον Δήμο που ζητούν συνεργασία μας και εκτός Δήμου του Αγίου Δημητρίου και από άλλους Δήμους έπειτα η συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Σχεδοπούλου. Παρακαλώ κάποιος άλλος συνάδελφος. Προχωρούμε στην ψήφιση. Παρακαλώ, κύριε Δουλακή.
Αναστασόπουλος Γεώργιος. Υπέρ. Υπέρ. Αναστασόπουλος Νικόλαος. Υπέρ. Ανδρουλάκης Ανδρέας. Κατά. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Κατά. Κατά. Αργιανάς Δημήτριος. Κατά. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης. Υπέρ. Βερίκιος Δημήτριος. Υπέρ. Υπέρ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα. Κατά. Γιανακούρας Δημήτριος. Υπέρ. Υπέρ. Γιανοπούλου Κλειό Απούσα. Δαουλάρης Γεώργιος. Κατά. Θάνου Χρυσούλα. Υπέρ. Υπέρ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος. Λευκό. Ναι, το σημειώνω, συγγνώμη, γιατί... Κατσαρός Θεόδωρος. Υπέρ. Καρακόνη Βαρβάρα Κατερίνη. Υπέρ. Κρούσος Μενέλαος. Υπέρ. Λαγδά Δέσποινα. Κατά. Ναι, ναι, κατά. Λεμπέσης Κολοκυθάς Ελευθέριος Απών. Λιακόπουλος Χρήστος. Υπέρ. Υπέρ. Λιούτας Κωνσταντίνος. Τα οποία δεν τα έχουμε δει, δεν τα έχουμε στην εισήγησή μας. Ναι. Μαργαρίτης Ηλίας Ερίκος. Κατά. Κατά. Μητροβγένης Γεώργιος Απών. Μπόκαρης Γεώργιος. Κατά. Κατά. Πουρνελές Νικόλαος. Κατά. Κατά. Ντίνος Νικόλαος. Κατά. Κατά. Ρούσου Καλλιρόη. Κατά. Σκιαδοπούλου Γεωργία. Υπέρ. Υπέρ. Σταυρενουδάκης Κωνσταντίνος. Υπέρ. Τζιβελέκας Ιωάννης. Κατά. Κατά. Τόλια Κυπουρούνα Φυσικά Απούσα. Τσιλίφης Νικόλαος. Κατά. Και να πω με την... Συγγνώμη, δεν το ανέφερα πριν, το θεώρησα αυτονόητο, απλά επειδή άπτεται προφανώς συνεδρίασης, ότι αύριο ή το αργότερο την Παρασκευή, επειδή είναι γενική απεργία, προφανές είναι αυτονόητο, θα υποβάλω την παρέτησή μου από τη θέση του αναπληρωτή δημάρχου και του αντιδημάρχου, γιατί έτσι υπαγορεύουν οι αξίες που πρεσβεύω. Ευχαριστώ. Νομίζω έπρεπε να υποθεί στην αρχή όμως. Αυτονόητο δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Ξέρετε ότι ήδη συζητήθηκε αυτές τις δύο ώρες. Γενικά. Ελάτε να το κλείσουμε και... Τσούτσουρας Δημήτριος. Αυτονόητα κατά. Αυτονόητα κατά. Χριστινάκη Όλγα. Κατά. Κατά. Είναι 13 τα υπέρ και 15 τα κατά. Καταψηφίζεται. Λευκό. 13-15 και ένα λευκό. Θέμα λοιπόν 12 καταψηφίζεται. Λήξη συνεδρίασης, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε πολύ.